έχω μια ωραία παιδιά εδώ σήμερα, εντάξει. Αφού ψάχναμε τα πλάνα της, μου λέει, κοίταξε, Κλαμάνι, για να μπω, θα ανοίξει το πλάνο έτσι, θα κάνεις έτσι, το δικτυωτό καλσόν μου να φαίνεται. Κάποιους όρους θα κατήσεις από εκεί που εσύ κάνεις εκπομπές από εκεί. Κατερίνα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Κατερίνα Γαλανοπούλου, λοιπόν, παιδιά, και είναι εδώ πέρα. Εδώ για να κάνουμε την εκπομπή, την οποία καθυστέρησαν πόσο, εντάξει, 5-10 λεπτά, πάντα είναι με καθυστέρηση εδώ, τηλεοπτικά. Βέβαια, ναι, και ήταν και η προετοιμασία σου που έκανες, έτσι. Καλησπέρα να πω και εγώ σε όλο τον κόσμο, μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Ωραία, είναι πάντα live, Κατερίνα. Και εσύ live πάντα είσαι υπέρ αυτού, γιατί σε μία πίστα live κάνεις κατά live. Έτσι, ναι. Κάθε βράδυ όχι, τώρα έχουν μειωθεί. Κάθε βράδυ ξεσθενώ. Τα βράδια, σωστά. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, Κατερίνα Γαλανοπούλου εδώ με το δικό της δρόμο. Θα πούμε πολλά πράγματα για τις πίσεις, θα πούμε για την αγωνία των νέων ανθρώπων, θα πούμε τι γίνεται για να κάνεις επιτυχία. Θα την προκαλέσω, δεν έχουμε ετοιμαστεί για τίποτα όπως κάνω πάντα εγώ στις εκπομπές. Και θα βγούμε για άλλη μια φορά μια εκπομπή να κάνει παρέα. Ευχάριστα στον κόσμο. Και γράφετε δεξιά στο chat, το οποίο το να γράψετε είναι πάρα πολύ εύκολο, παιδιά. Να πάμε στα πρώτα μηνύματα να διαβάσουμε όταν θα γράψετε. Γράφετε εκεί στην μπάρα ό,τι θέλετε, έστω και ένα γράμμα. Πατάτε το save δίπλα, βγαίνουν δύο κουτιά που λέει nickname. Γράφετε λατινικά και όχι ελληνικά και μετά enter για να μπορέσει να περάσει και να είναι καταγεγραμμένο όποιο ψευδόνιμο θέλετε, το όνομά σας θέλετε, ό,τι γουστάρετε κάνετε. Αυτά λοιπόν για το γράψιμο εκεί στο chat. Λοιπόν, αρχίζαν και τα τηλέφωνα που θα είναι μουσικό καλή μας συντροφεύουν. Όταν ξεκινάω η εκπομπή, Κατερίνα, έχω κάποιους οποίοι μας αγαπάνε τόσο πολύ. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι ή φανατικές γυναίκες ή λαμό για κάποιον. Πάντως. Τι και τι έχεις δει και εσύ στο χώρο. Έχεις δει. Έχω ποικιλία. Να σου πω κάτι. Σου έχουν συμβεί πράγματα έτσι τρελά που λες, πώς το κάνω σαμποτάζ εκεί. Νομίζω πως κάνω σαμποτάζ. Τώρα σου λέει, θα ξεκινήσει ο Κλαμάνης. Θα κοιτάει, θα χτυπάει το ένα τηλέφωνο το άλλο. Αυτό είναι καλό γιατί ακούς και στο live και λέει, απάν, να το ζητώνω όπως φαίνεται. Χτυπάει κάποιο τηλέφωνο και μιλάς. Τι σου έχει συμβεί κανένα παράξενο τρελό να σου δει να σαμποτάσει μια πίστα. Κάνα μικρόφωνο και τέτοια, κάνα. Όχι, δεν έχω αντιμετωπίσει. Τι έχει ζήσει λίγο. Δεν μπορεί, έχει δει πράγματα. Από πρόκειται. Κόσμο και από πελάτε μπορεί σαμποτάζ. Από κόσμο. Με άλλε. Ναι, για κάποιον που με γούσταρε, με άλλου συναδέλφου, ναι, να μου κάνει ζήλια και τέτοια. Αυτά τα έχω αντιμετωπίσει. Δηλαδή, να σου πω κάτι, εννοείς το ότι από άλλους συναδέλφους εμείς μέσα από το ίδιο το κέντρο ή εννοείς, όχι από κόσμο, θαμώνες που να έχουν έρθει. Θαμώνες. Θαμώνες. Έλα. Από συναδέλφους όχι, δεν έχω ιδιαίτερες κακές εμπειρίες. Έχεις καλές εσύ γενικά τα ναι, πάσα. Και εσύ και καλά, γενικά. Έχεις καλές επαφές πιστεύω και στον χώρο. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει κάποιο καλλιτέχνη που να πει ότι το έχω κάνει κακό. Να πει κάτι ενάντια. Ναι, ότι τον έχω πειράξει. Είσαι καλοπροαίρετο, παιδί, πιστεύω, έτσι. Έτσι από αυτό που βλέπω το ύφος και όταν βρισκόμαστε στα πάνελ, ήσουν λίγο αθόρυβη. Ήσουν έκανε. Στην αρχή, όταν ξεκινάει η σεζόν, mm-hmm. σε κάποια μαγαζιά, είναι mm-hmm. ο τύπος μου έτσι που. Εγώ δεν ανοίγω με αμέσω να μιλήσω mm-hmm. με τα καινούργια κορίτσια που έρχονται σε κάποια μαγαζιά mm-hmm. στις καινούργιες σεζόν. Mm-hmm. Και θεωρούσαν ότι. Mm-hmm. Ότι εγώ το παίζω, ότι το. Ότι κάνει κάτι. Ναι. Mm-hmm. Μετά από τον καιρό, εφόσον ξεκίνησε η σεζόν. Mm-hmm. Μου είπανε, εφόσον με γνωρίσανε και κάναμε παρέα, mm-hmm. δεν σε παρεξηγήσαμε. Mm-hmm. Γιατί στην αρχή δεν μας μίλαγες και. Και νομίζαμε ότι ήξερα εγώ. Νομίζω ότι παίζεις κάποια. Mm-hmm. Λέω, όχι, παιδιά, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου να μην μιλάω στην αρχή, γιατί δεν σας γνωρίζω. Mm-hmm. Ναι, ξέρεις, μερικές φορές πριν να μας καταλάβει κανείς τι άνθρωποι είμαστε κάπου, μπορεί να γίνει και μια σύγχυση στη γνώμη που μπορεί να έχει ο άλλος. Ναι, άμα δεν γνωρίζεις κάποιον, άμα δεν μιλήσεις μαζί του. Λοιπόν, Κατερίνα μου, από την Ξάνθη, Γιώργος, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου φίλε Ηλία και στην Κατερίνα. Καλώς τον Γιώργο, καλώς τον φίλο μας τον Γιώργο. Και πάμε λίγο λοιπόν, Κατερίνα, ωραία ξεκινήσαμε έτσι γιατί θέλω πικαντικά και θέλω ωραία πραγματάκια, θέλω πίστες λοιπόν και θεωρείς πως όταν πρωτοξεκινάει ένας άνθρωπος να τραγουδήσει, Κατερίνα, και κάνει τις πρώτες εμφανίσεις, ας πούμε, πιστεύει ότι είτε άντρα είτε γυναίκα. Το πάμε και λίγο και γενικότερα. Πώς το έχει καταλάβει και από συναδέλφου και ήμουν τον εαυτό σου, α πούμε, σαν Κατερίνα, που μπορεί σαν γυναίκα να έχετε πιο εκτόπιση μαζί και μετράτε. Γίνεται το σαμποτάζ αυτά που γίνονται, ρε παιδί, με ένα νέο παιδί να πούνε χαμηλό σε του, κάνει του τέτοια, κάνει από αυτά που ακούμε, ότι χαμηλώνει από το βάθο. Πα να βγει και βλέπει ότι προηγούμενο έχει βοηθηθεί στην Ελλάδα. Ναι, συναδέλφοι άλλοι μου το έχουν πει. Στο έχουν πει, ναι, ότι μου το έχουν κάνει, το έχουν χαμηλώσει.
Βέβαια από μεγάλο όνομα έχει γίνει το σαμποτάζ, έτσι. Ναι. Όχι από τον, από τον ίδιο τον, το παιδί που φτιάχνει τον ήχο. Σωστό, 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 σωστό. Σωστό, ναι. Ναι. Θέλεις να πεις δηλαδή τότε όταν είναι όνομα στο όνομα περισσότερο και όχι... Όχι, μπορεί να υπάρχει κάποιο πιτσιρικάς που να έχει πιο μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Είτε από θέμα ζημιάς, όπως το λέμε τώρα στη δικιά μου γλώσσα, είτε από θέμα καλύτερης φωνής. Ωραία. Λοιπόν, Κόσμο Ράδιο, καλησπέρα. Και έχουμε και τη Βάλια, καλησπέρα. Καλώς τη Βάλια μας από Βόρεια Ελλάδα, ή η Βάλια ή έχει έρθει και βρίσκεται προς τα Αθήνα. Δεν ξέρω, να μας γράψει η Βάλια. Ενώ Κόσμο Ράδιο και καλώς το να και όποιος είναι άντρας ή γυναίκα από το Κόσμο Ράδιο. Πες μου, άρα λοιπόν, να πούμε το ότι από ονόματα για τους πιο κάτω, λες φοβία, ναι, ναι. Για τους πιο κάτω με την έννοια του ονόματος, μήπως τυχόν ξεπεραστεί από κάποιον. Σίγουρα. Παντού υπάρχουν, μα, και στα μεγάλα σχήματα βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιζηλίες. Οπότε είναι λογικό όμως, λες, δεν είναι όμως λίγο... Εντάξει, δεν είναι λίγο ήπιο. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι έχει να ζηλέψει το ένα μεγάλο όνομα από το άλλο. Σωστά. Ο καθένας κάνει την καριέρα του. Ο καθένας έχει τη δική του δισκογραφική δουλειά πίσω. Για ποιο λόγο γίνονται κάποια μαχαιρώματα ή κάποια πίσω από την πλάτη είναι διάφορες κόντρες. Ναι. Θες να πεις, αφού πατάει τα πόδια κάποιος και πιστεύει, ας πούμε. Γιατί να γίνεται αυτά. Ίσως αυτό είναι μικρό. Γιατί το όνομά μου να μπει εμένα πρώτο, γιατί εμένα από κάτω. Και έχεις καταλάβει και το έχεις δει με τα μάτια σου, όπως εμείς στο θέατρο, ότι πάνω στη σκηνή σε καταπίνει ή σε σώζει. Δηλαδή, εκεί θα πει να μπει απ' έξω το όνομα, όταν μπει ο άλλος μέσα σαν θαμώνας. Και δει που ευχαριστήθηκε, δεν το ξεγελάει απ' έξω τη γράμμα. Εντάξει, κάποιοι έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις από κάποιους άλλους καλλιτέχνες. Συναντήσεις εννοώ. Και αν είναι λογικό και μετράει τόσο πολύ και είναι κάποιος άξιος, χαλάει του. Μερικές φορές ξέρεις ότι είναι και άνθρωποι. Χαλάνε και τα σήματα. Χαλάνε και τα σήματα. Ναι. Έχουν γίνει και σε κέντρα αυτά και σε θέατρο. Που έβαζε ζήτα ή κάποιος να μπει πιο και χαλάγανε πραγματικά την παραμονή ή έφυγε κάποιος από το σήμα. Παιδιά, με την Κατερίνα, αυτό κοιτάω απόψε, να είναι μια άλλη εκπομπή, κάθε ένα καλεσμένο να κυνηγά με αυτά τα πράγματα που μπορεί να μας μεταφέρει. Και να πούμε και κάποιες αλήθειες, έτσι. Και να πούμε και κάποιες αλήθειες, γιατί άμα τα πάμε και χαϊδά... Όπως τα έχουμε βιώσει και όπως τα ξέρουμε. Σωστό. Και νομίζω πως το να μεταφέρονται... Όπως είναι τα πράγματα και όχι όπως ακούτε, γιατί βλέπετε πολλά ονόματα, παιδιά. Εγώ το έχω ξαναπεί πολλές φορές αυτό. Ναι, τι καλά. Ναι, στον χώρο, εγώ με τους αρέφους. Όλα καλά. Αγγελικά πλασμένα. Ενώ αν έχουμε τη δύναμη να λέμε κάποια πράγματα που γίνονται, ίσως βάζουμε και μυαλό και άλλοι συνάδελφοι όταν ακούμε κάτι στραβό και λένε εσύ και εγώ φορτηγική πούστηκα σου. Δεν βλέπω τον λόγο. Δεν μου λες από πλευράς ομορφιάς, Κατερίνα, και σαν πρόκληση σε ένα μαγαζί, έχεις πάει και να σου έχουν γίνει τρικλοποδίες από μια άλλη γυναίκα που έχει κάποια δύναμη, είτε επειδή έχει κατάσταση με το αφεντικό, είτε επειδή με τον μαέστρο. Είτε... Στο παρελθόν, πολλά χρόνια τώρα με πας πίσω, σε κάποια σεζόν που ήμουνα, είχα κάποια κόντρα. Ναι, επειδή υπήρχε κάποιος θαμώνας που μου έκανε μεγάλη ζημιά, προσπάθησα να το προκαλέσει για να ασχοληθεί μαζί της. Για άλλη γυναίκα, έτσι. Για άλλη συνάδελφο, ναι. Και προσπάθησα να προκαλέσω με την έννοια θέλω να πει σαν να πάει να σου κάνει εσένα τη χαλάστρα σε αυτό που κάνει εσένα. Να τον ξενερώσει με την. Σωστά. Λέγοντας εναντίον σου ή απλώς πέφτοντάς του. Όχι, δεν του είπε κάτι. Απλά πέρασε πίσω του και το έκανε έτσι από το χέρι, στην πλάτη. Για να τη δώσει σημασία. Να τον προκαλέσει, να του δώσει κάποιο θάρρος. Ναι. Εγώ της είπα ότι σε βλέπω και τι είναι αυτά που κάνεις. Αυτή αντέδρασε, μίλησε στο μικρόφωνο. Είπε, είσαι τρελή. Έδρασε. Ναι. Πάνω στην πίστα. Ναι, εγώ κάτω από το τραπέζι. Είσαι κάτω. Στο πελάτη δίπλα. Αυτή πάνω στην πίστα. Και περνώντας αυτή, είδες ότι... Ναι, πριν βγήκε στο πρόγραμμα. Πριν βγήκε κάτω. Πέρασε και του παίρνει στην πλάτη έτσι με το χέρι. Ακούστε, ωραίο αυτό το περιστατικό. Ναι. Να σου πω. Και τελικά μετά έγινε φασαρία. Κατέβηκε από την πίστα, εφόσον δεν είσαι στον πρόγραμμα, βγήκε έξω και είχαμε. Βιαστήκαμε στα χέρια. Έλα, ρε. Ναι. Να σου πω τώρα. Αυτό δεν είναι διεκδίκηση άντρα ή διεκδίκηση θέσης μέσα στο μαγαζί. Δηλαδή... Όχι, θα σου πω κάτι. Ναι. Εγώ δεν έχω μάθει να. Δεν έχω μάθει να ζηλεύω κάτι. Δεν μου αρέσει να πειράζω τους συναδέλφους μου όταν έρχονται κάποιοι θαμώνες
που τους στηρίζουν, τους χαλάνε κάποια λεφτά για να, για να δικαιολογήσουν το μεροκάματό τους. Σωστά. Δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία να πω σε κάποιον φίλο που τη στηρίζει, είτε είναι πελάτης, είτε είναι φίλος της, να την κατηγορήσω και να πω αυτή είναι έτσι, αυτή είναι αλλιώς. Ή να κάνω κάτι ώστε να ξενερώσω το συγκεκριμένο άνθρωπο για να έρθει στο δικό μου, το, από τη δική μου πλευρά. Ναι, φέρνεσαι πιο, πιο λογικά, να σου πω κάτι, και πιο συναδελφικά και πιο έτσι θα σου βγει και σε καλύτερο όμως, γιατί σαν αυτά στο... μαθαίνονται στη νύχτα. Εγώ δεν θέλω να βγάλω το θέμα. Ότι η Γαλανοπούλου μας έκανε αυτό ή μας χάλασε και, αυτό. Και, και στο κάτω-κάτω, όσο πιο πατάς τα πόδια σου, εγώ πιστεύω και κάποιος άνθρωπος τόσο πιο κάνει λιγότερα σε τέτοια. Σε αυτή τη δουλειά δηλαδή... όλοι έχουμε κάποια αξία. Άλλη μικρή, άλλη μεγάλη. Δεν μου λες, Κατερίνα, στην, όταν ξεκίνησες, πότε ξεκίνησες? Στα 16, 16 χρόνια. Στα 10, πριν 7 χρόνια. Ωραία, θηρή. Να σου πω. Γιατί γελάς, Κατερίνα? Μ' άρεσε, έτσι όπως το είπες μου άρεσε. Όχι αυτό που είπες, ο τρόπος που είπες. Με τι τρόπο, δεν μου λες, Κατερίνα, όταν βγαίνω στα πάντα, δηλαδή, ήταν ίσως 14. Ναι, κόψε κάτι. Πες μου τώρα, όταν ήταν στα πάνελ τότε που γινόταν έτσι και έκανες ένα ταραχή γενικά, είχες ξεκινήσει πολύ πριν ή σε βοήθησε αυτό το τηλεοπτικό τότε που κάναμε τα διάφορα? Όχι, είχα ξεκινήσει πολύ πιο πριν από τις εκπομπές του Έξτρα με το φίλο μας, το Φίλιππα. Το Φίλιππα, ναι. Έχεις ξεκινήσει πολύ πιο πριν. Όμως εγώ σε είδα πως μετά τη τηλεόραση έβλεπα στα σχήματα που ήσουν από σε πολύ καλή θέση. Δηλαδή κάποια στιγμή περνάω, επειδή περνούσε εκεί, ήμουν κοντά, περνούσε από την άλλη. Τι ωραίο, πολύ χαιρόμουν. Έλεπα και ό,τι κάνεις στη ζωή σου, κάπου θα βοηθήσει. Δεν είσαι και σίγουρη. Μπορεί κάποιες φορές να πετύχει, μπορεί και κάτι που θα κάνεις να μην πετύχει, να περάσει έτσι, να παρατηρήσει. Θες να πεις το τηλεοπτικό, όταν έδινες παρόν τηλεοπτικά, δεν είχες το βράδυ πιο γκέλ στο κέντρο, δεν σίγουρα. Βοήθησε. Βοήθησε και αυτό. Ναι, δεν μου αρέσει κάτι καλύτερο. Αλλά όλα είναι ρίσκο σε αυτή τη δουλειά σου. Όταν ξεκινάς να κάνεις μια καριέρα, οτιδήποτε είναι αυτό, είτε έχει να κάνει μια εκπομπή. Ναι, πες μου κάτι. Κάτι, μισό λεπτό να δω ότι έχουμε τη Λορέτσου. Καλησπέρα, παιδιά. Τι γνώμη έχει, συνάδελφο, για την για το Κονσομασιόν? Ζωή Λορέτσου, συνάδελφο σε τραγουδίστρια και Κονσομασιόν. Κονσομασιόν είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο και αυτό θα το κουβεντιάσουμε την Κατερίνα. Ναι. Γιατί έχουν τα κέντρα γίνει, λογικό είναι μέχρι ένα σημείο, γιατί Κονσομασιόν είναι σου παιδιά συνάντηση ανθρώπων εκεί σε κάποια τραπέζια. Σαν να του θυμάσαι, κατά τη γνώμη τη δική μου. Κονσομασιόν είναι σχετικό. Κάνω παρέα. Έτσι. Σημαίνει. Εμένα μου είχε πει παιδιά, ρίτε σε κλαρί. Ναι. Θεός ευχαριστή. Ηλία μου. Όλοι μας κάνουμε κονσομασιόν. Σίγουρα. Απλώς εγώ επιλέγω μερικές φορές ποιους γουστάρω να πάω. Αλλιώς, μην ακούσεις ποτέ. Όλοι μας πήγαμε στα τραπέζια. Και να σου πω, εγώ κατά καιρού στα μαγαζιά που έχω δουλέψει, υπήρχαν μαγαζιά που. Είχανε οι κοπέλες κάνανε αυτή τη δουλειά. Όχι εμείς οι τραγουδιστές. Να σου πω τώρα, δηλαδή θέλω να πεις κλασικό κονσομασιόν με την έννοια να τους κάνουν το κονσομασιόν. Α, με αυτή την έννοια τους λέει η Λορέτζου. Α, και όχι. Όχι, πηγαίναν στα τραγουδιστές και καθόντουσαν παρέα και μιλάνε. Ωραία, δεν πάνε και τραγουδιστές, Κατερίνα, όλες. Πάνε και τραγουδιστές. Δεν μου λέει ονόματα. Αλλά λέω ότι οι κοπέλες είναι συγκεκριμένες. Α, έχουμε ειδικά κοπέλες. Ήταν γι' αυτό το σκοπό. Και εμείς πηγαίναμε, αλλά πηγαίναμε σε ανθρώπους που ξέραμε. Ναι. Που γνωρίζαμε. Ναι. Δεν ερχόταν ο σερβιτόρος, ας πούμε, να μας πει. Έλα εδώ να σε πάω στον τάδε. Ναι. Πηγαίναμε σε φίλους μας που τους ξέραμε εμείς. Και εκείνα τα κορίτσια τα οποία βρίσκονται εκεί πέρα. Για να μιλήσουμε ειδικά το κοσμασό, Κατερίνα, μετά που περνάμε στο τραγουδιστικό. Ναι. Και εκείνα τα κορίτσια που βρίσκονται εκεί. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια παρέα σε κάποιους ανθρώπους που, που έχουν έρθει εκεί. Από μόνο σου μετά κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δηλαδή δεν είναι και τόσο τραγικό αν είναι κάποια άτομα τα οποία. Σαν να ήταν γυναίκες και πήγαινα εγώ σε ένα. Είναι και αυτό μια δουλειά. Και αυτή η δουλειά σου προσφέρει ένα μεροκάματο. Ανοιχτό βέβαια. Τώρα, το πώς αισθάνεται το κάθε κορίτσι που κάνει αυτό το συγκεκριμένο επάγγελμα που αφορά την κοσμοσφαιρία έτσι και το τραγούδι, δεν μπορώ να ξέρω πώς αισθάνεται. Δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να ρωτήσω κάποιον πέρα πώς αισθάνεται. Πώς αισθάνεται. Εντάξει. Αυτό, ναι. Και το κοσμοσφαιρία, ξαναλέω, το θεωρώ που λες και εσύ ένα μεροκάματο και μία δουλειά επαγγέλματος το οποίο είναι. Δεν είναι πολύ κακό να υπάρχει να είναι κάποιος μόνος του εκεί πέρα, οι δύο άτομα και να λένε παρεούλα και να πάει και πρέπει να κάτσει. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε και το εξετάσουμε φιλοσοφικά λίγο το κοσμασιόν, είναι μία. Παρέα στη μοναξιά κάποιων ανθρώπων. Γιατί εκεί δεν θα πει πάει στο τραπέζι και πάει να κάνει το κόπι. Θέλει, κάνει έτσι, πα το πουλί σε γραφεία, δίνει τηλεφωνάκι και κάνει. Γιατί όπω πολύ υποκρισία, κοσμασιόν η νύχτα.
το πρωί ο καθένας που συμβιβάζεται, κάθε κοριτσάκι που συμβιβάζεται. Ναι, δηλαδή δεν παρέχει την κονσουμασιόν. Ναι, παιδιά, ξέρετε γιατί το λέω. Το λέω γιατί ξέρεις κάτι, παρθένες οι πρωινές και δεν ξέρω πώς όλες συμβάζονται σε ένα γραφείο με το διευθυντή για να έχουν μια δουλειά οι περισσότερες και το βράδυ ξαφνικά πόρνες οι βραδινές. Το λέω, ξέρετε γιατί. Γιατί δεν υποστηρίζω τις γυναίκες της νύχτας. Υποστηρίζω την υποκρισία που υπάρχει να λέει άλλη. Σε ένα εικόνα τη νύχτα και στα κερδάκια. Η άλλη κοιτά, η δικιά μου κοιτά. Α, δουλεύει το πρωί. Δεν ξέρω όμως ότι είναι κατάσταση τριών τεσσάρων διευθυντών για να κάνει. Τι κάνει μετά το γραφείο του. Κατάλαβε. Και εκεί κύριε Κατερίνα, για να έχει τον νίξ που τι καταστάσει έχει για να έχει μια πρωινή δουλειά. Παντού υπάρχει η καθαρότητα και η βραδιά. Σωστά. Λοιπόν, εσένα Ηλία, σ' αρέσει αν είναι και γυναικάρα, άλλο που δεν θέλετε και χουφτώνουν άγρια, αν δεν υπάρχει έλευση. Κοίταξε, δεν είμαι υπέρ τη δουλειά αυτή τη ιερή να βγάλει κάποια λεφτά και να πάει ο μαλάκα στο Λιγούρι να τη βάζει χέρι. Μην μπερδεύουμε ζωή μου. Και τι να κάνουμε τώρα, οι μαλάκε τώρα. Αλλά εμεί με τον τρόπο μα μπορούμε να αποφύγουμε κάποια πράγματα. Τώρα, ειδικά σε κάποιου που έχουν πιει παραπάνω. Είναι μαλάκα. Όχι, προσπαθούμε να είμαστε πιο προσεκτικοί, γιατί τώρα με έναν που έχει πιει δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα εύκολα. Θέλει. Ο κάθε ένα θέλει τον τρόπο του. Χουφτώνουν, λέει, κοίταξε. Χουφτώνουν. Γιατί χουφτώνουν μόνο στις κονσομασιών ζωή μας επίδυση και εσύ της νύχτας χωρίς και τραγουδάς ή χουφτώνουν ο αρπαγμένος, ο λιγούρης, ο μαλάκας υπέρ λεφτάς ο οποίος με τριζόρι είπα φίλοι εγώ ιδιωτικά που μου έκανε, έβγανε επιταγή και τις κάνει. Δεν έχεις τιμή εσύ. Και μου το είπε μια άλλη φίλη μετά κατά σύμπτωση που ήταν αργότερα να παρέα και μου κάνει. Συνέβησε αυτή μου μπροστά. Ο υφοπλιστής θα της κάνει. Εσύ δεν έχεις τιμή. Υπέγραψε και όσο θέλεις. Τι να σου κάνω, δηλαδή αυτό είναι το λιγούρικο ή ο τύπος με τα λεφτά που κάνει τον άντρα. Τώρα μου θύμισες κάτι, να σου πω μια ιστορία. Έχω πάει στη Λάρισα πριν από κάποια χρόνια για δουλειά. Εκεί από ό,τι ξέρουμε, στη Λάρισα έχουν πολλά λεφτά. Έτσι. Λόγω δουλειά, ναι, γιατί όλοι είναι με χωράφια και τέτοια. Ναι. Πράγματα. Λοιπόν, κάποια στιγμή που δουλεύω εκεί πέρα, γνωρίζω αυτόν τον συγκεκριμένο πελάτη. Και κάποια στιγμή μου βγάζει ένα πάκο λεφτά και μου λέει αυτά είναι δικά σου εάν με ακολουθήσεις. Του λέω σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου πω διακόψω ρε. Έπαν την πάμε. Προχώρα. Του λέω σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κράτησε τα λεφτά σου. Του λέω και δεν τα θέλω. Να σου μιλάμε για λεφτά. Σου λέω πάκο. Πακέτο σου λέω. Πάντως αυτή να σου πω κάτι ρε εσύ Κατερίνα. Τώρα το ψάχνω. Μπορεί κάποια άλλη στη θέση μου να πήγαινε. Άκου τώρα κάτι άλλο. Εκείνη την ώρα που ένας τύπος έτσι είναι ικανή να τον δουλέψει από τα πάρια. Πώς να τον δουλέψω, αφού αυτός ήθελε να πάω μαζί του. Ωραία. Αν το ξεγέλει. Να κοιμηθώ, να κάνω αν δεν πει, ωραία. Εάν πήρε και το ξεγέλει, κανείς δεν μπορεί να καθαρίσει και να μην πέσει στην αγωνία μετά. Τι κάνω, πώς καθαρίζω. Γιατί αξίζει να τα φέρει κανείς. Εκεί πρέπει να είσαι πολύ ψευδή. Πας και το κάνεις και λες. Έχεις στο μυαλό σου τα λεφτά, λες εκεί πάω καθαρά να τα πάρω και να φύγω. Ναι, γιατί ξέρετε, παιδιά, αν το σκεφτώ λίγο έτσι σκληρά, ρε παιδί μου, δεν είναι υπέρ των γυναικών αυτών. Αλλά αν ήμουν γυναίκα, του είχα βγάλει. Εκτός λοιπόν, αν πήγαινε κάποιο, δηλαδή, του ρίχνε κανένα υπνοτικό. Ναι, και του δηλαδή, τα έλεγα ρε μαλάκα, μου φέρει τώρα και μου κάνει επίδειξη με τα προλεφτά σου. Κατά του. Να του έλεγε την άλλη μέρα, δεν θυμάσαι τι κάναμε, σε πήρε ο ύπνος. Ναι, να του, δηλαδή, να του κάνει ό,τι σαφανικό. Γιατί αφού είναι τέτοιο στυλ ανθρώπων οι οποίοι κοιτάνε. Πώς θα χτυπήσουν, θα κάνουν έτσι κατάσταση. Κατάλαβε. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση, α πούμε. Τώρα βάζει ένα πάκο και α πούμε κάτι, ρε Κατερίνα. Το δέλεαρ είναι πολύ μεγάλο πράγμα για ένα παιδί. Και φαντάζει να είναι ένα κορίτσι το οποίο να μην έχει. Να βγαίνει πάνω για ένα πλούσιο νίκη. Να έχει έρθει από ένα χωριό και να μην είναι με οικογένεια, να μην στηρίζεται πουθενά και να κάνει ένα πάκο έτσι. Είδε πώ γίνεται εκμαυλισμό χωρί να το θέλει. Μα και πόσε γυναίκε είναι στη νύχτα που είναι χωρισμένε και έχουν παιδιά και δουλεύουν. Κατάλαβε. Ναι, είναι. Οι περισσότερε. Κυρίω μεθυσμένοι μα λέει. Η Χουφτώνου λέει, δεν υπάρχει έλεος, άσε, δεν υπάρχει έλεος και κυρίως μεθυσμένη λέει η λιγούρια. Θέλω να ρωτήσω κάτι, αυτούς που τα γράφουν αυτά, τα έχουν βιώσει ή τα λένε από το μυαλό τους, θέλω να μου το πείσουν αυτό. Τραγουδάει η ώρα στη ζωή. Η Δώρα το έχει βιώσει. Το έχει ζει, η ζωή. Η ζωή. Ναι, το έχει βιώσει. Ναι, βέβαια. Σίγουρα το έχει βιώσει, γιατί όταν ξαφνικά λέει Χουφτώνει. Δηλαδή, πού δούλευε στις επαρχίες. Γιατί εγώ σε τόσα μαγαζιά που έχω δουλέψει δεν έχω αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Έχεις ακούσει όμως εσύ, Κατερίνα. Δεν μπορεί να μείνει στο βράδυ. Έχω δει. Και να πάει να σου βάλει χέρι.
Δεν σου είχε πετύχει κανένα μαλάκα, ας πούμε, που λες το μαλάκα πώς καθαρίζει απόψε. Να είναι υπερβολικό. Σου είπα, θέλουν τρόπο όλοι. Έχει δίκιο. Δεν έχει άδικο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Μπορεί να πει κάποια στιγμή που βλέπει ότι βάζει το χέρι του, του λέει σε παρακαλώ και σηκώνεσαι και πα στην τουαρέτα. Δεν έχει άδικο. Άμα θέλει δηλαδή, καλά λε αυτό. Δηλαδή τώρα οπουδήποτε να είναι θα τσεβιάσει. Εγώ δεν θα κάτσω τώρα να κάτσω να με κουφτώσει ο άλλο επειδή άφησε κάποια λεφτά στο μαγαζί και η δικιά μου δουλειά είναι να τραγουδώ. Δεν είναι να με κουφτώνουν. Δεν πληρώνομαι γι' αυτό. Ναι. Ναι, θέλω να πεις, όχι, όχι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λες πως επειδή οι γυναίκες εσείς είστε πανίσχυρες με την έννοια τα όπλα που διαθέτετε, πέρα από την πονηράδα του μυαλού, γι' αυτό λέμε ότι γυναίκα. Όπως λες, άμα θες καθαρίζει, δεν θα σε διάσει με το ζόρι στο μαγαζί. Όχι, βέβαια. Σε αυτό υπάρχουν και μαγαζιά που μπορεί να λειτουργούν έτσι. Ναι, τώρα μιλάμε για. Να στέλνουν τις κοπέλες παραπέρα. Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για μπαρ που έχουμε την καπάτσα πίσω ή με το λιόμενο πιο πέρα που είναι από το πίσω μέρος. Εντάξει, μιλάμε, δεν μιλάμε για μαγαζιά. Τα οποία πάνε να τραγουδήσει. Λοιπόν, λέει, τι γνώμη έχετε για αυτό που είπε η Παόλα για τον Καρατζίδη. Άκου τι λέει η ζωή. Μπράβο στη ζωή. Μ' αρέσει τον τόπο και το τίμιο. Άκου τι λέει η ζωή. Ναι, τα έχω ζήσει. Όπως και άλλες πολλές, ξέρετε. Είναι εξής. Είναι καλοπροαίρετο. Δηλαδή η ζωή είναι σαν να έχει ζήσει και αυτά τα πράγματα τα οποία δεν πανάει φωνάρα, παιδιά. Δεν πανάει, δηλαδή, αφού ξέρετε πώς γίνεται το λιγούρι, ο μαλάκα, όμω τα λεφτά έρχεται να κάνει. Χωρίς να είναι. Δεν ξέρεις, σε αυτή τη δουλειά δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις και ποιον. Ναι. Λοιπόν, θέλω τι γνώμη έχετε λέει για αυτό που είπε ο Παόλα για τον Καρατζίδη. Η Παόλα κάτι είπε... διάβασα, αλλά δεν. Ακούστε, παιδιά, τι γίνει. Είπε η Παόλα για τον Καρατζίδη, ναι, με μία κουβέντα μόνο, ότι με έναν καιρό που έχει τραγουδίσει του πόνο τη αγάπη, τη τότε τον φοβερά, ενώ ο Καρατζίδη τραγούδισε μόνο του. Μόνο του πόνου και τη ξενιτιά, οπότε τον θεωρεί ότι ήταν. Δεν θα πω καμία λέξη πιο αυτό, ότι ήταν, δεν είχε τόσο καθαρότητα για όλα τα συναισθήματα, κοίτα, ήταν μόνο για τον πόνο και την ψυχή. Και οι δύο έχουν βαριά ονόματα πίσω τους, έτσι, έχουν μια καριέρα, έχουν κάποια τραγούδια. Απλά θεωρώ ότι ο Καζατζίδης ήταν πιο κοντά στο λαό. Με αυτά τα τραγούδια που είχαν. Ναι, ότι θεωρώ ότι ήταν πιο κοντά στο λαό. Ναι. Στις συνθήκες βίωσης. Τότε και τα πράγματα ήταν με ξενιτιές. Με τέτοια, με τέτοια πραγματικά. Ίσως αυτά τον εκπροσωπούσαν. Τον εκπροσωπούσαν. Για στο κάτω-κάτω επιλογή, έκανε όνομα. Υπάρχουν άλλοι τραγουδιστές που του εκπροσωπεί ο έρωτας. Τραγουδάνε για χωρισμούς, τραγουδάνε για καψούρα, τραγουδάνε. Ναι. Ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος, ο Καζατζίδης, που δεν πρέπει να μιλάμε καταρχήν καθόλου για τον Καζατζίδη το τι έχει τραγουδήσει, γιατί είναι τραγούδια που δεν θα τα ξεχάσει κανείς. Σωστά. Που θα τραγουδάνε ακόμα πώς θα τραγουδάνε πάντες και προς Θεού και μορφή. Σωστά. Οπότε λοιπόν, δεν, ζωή μου δεν μπορεί να κάνει μια κρίση πραγματικά σε κάτι το οποίο το κάνει πολύ μεγάλο θέμα. Και αυτό που είπα όλα γυναίκα, εντάξει, δεν πει καν τρελό. Είπε, ο ένας έχει τραγουδήσει περισσότερο για τον πόνο και αυτό το θεώρησε πολύ μπορεί να είναι κάτι λίγο αρνητικό από την τραγουδίσει τα πάντα, αλλά δεν μου λέει τίποτα. Ο καθένας έχει, τη γνώμη του. Μπορεί πάντα να θέλει να πει αυτό να έχει. Ναι. Κάποιος άλλος μπορεί να λέγει κάτι άλλο. Ο σκόπος είναι τραγούδι σε ένα άλλο ύφος τραγούδι. Ναι. Αυτό δεν θα πει πως δεν έχει τους λατρεύτες, αυτού των λατρεύων. Λοιπόν, παιδιά, Κατερίνα Γαλανοπούλου σε μια κουβέντα που βλέπετε από την αρχή ότι έχει ενδιαφέρον, έτσι θα την πάμε όλη την κουβέντα, σε διάφορα θέματα τέτοια, αυτά θέματα, να μάθει και μυστικά πράγματα, θα το φέρουμε κουβέντα έτσι με την Κατερίνα για τη νύχτα και εγώ να πεταχτώ. Δευτερόλεπτα αυτό το χρόνο θα σας φάω, να πάω σε ένα τόπο μαγαζί εκεί στο Μπουρνάζι. Δευτερόλεπτο να ξεκουράζεται και λίγο η Κατερίνα. Πώς μοιάζει η Κατερίνα από την αρχή, εντάξει, καλά πάμε. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, δευτερόλεπτο και γυρνάμε. Δικαστήριο Κλαμπ. Κόρτα καφέ. Εδώ τα ραντεβού σας. Εδώ τον καφέ σας. Εδώ βλέπετε όλους τους αγώνες. Εδώ δεν νιώθετε μόνοι ούτε μόνοι. Όσο για το δικαστήριο Κλαμπ, εδώ δεν χρειάζονται συστάσεις. Και με τα live και με τα happening, οι νύχτες σας παίρνουν όλες διαστάσεις. Εδώ παντεσία χρωμάτων και μουσικής. Εδώ για να μαγεύσετε και να μαγευτείτε μέχρι πρωινής. Γιατί αυτό το δικαστήριο δεν αθώνει, μόνο δικάζει. Δικάζει για να διασκεδάσει. Κόρτε καφέ, δικαστήριο Κλαμπ στο Μπουρνάζι. Δικαστήριο Κλαμπ. Μητρόπουλος Χιουντάι στο ήλιο. Η ΜΑΤ κίνηση στο αυτοκίνητο. Μητρόπουλος Χιουντάι. Ένα κόσμημα στην αγορά των Αγίων Αναργύρων. Είναι το νέο κατάστημα οπτικά στεργίου. Ό,τι πιο προχωρημένο σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως. Φακούς επαφής όλων των τύπων και κερατοκονικούς. Ποιότητα και τιμές στεργίου.
οπτικά στεριού για να έχετε σίγουρα τα μάτια σας 14. Κατερίνα Γαλανοπούλου λοιπόν και την έψηνα για να έρθει εδώ 4-5 μήνες. Πιο εύκολα μου έχουν πει άλλοι πρώτα έπαιρα του Ζαζόπουλου. Έλα Λέκο μου λέω, πότε δεν μας είναι εδώ, πότε θέλει μου λέει. Λοιπόν, και την Γαλανοπούλου της λέω, πόσα χρόνια έχω το κανάλι. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχω το λέω τώρα ότι έτσι θα το κάνω. Λοιπόν, Κατερίνα, πάμε λοιπόν. Ναι. Περίμενε. Ναι, τα έχω ζήσει λέει. Α, κι άλλες φορές. Εντάξει, εκεί είχαμε μείνει παιδιά. Αυτά σχετικά παιδιά με το κονσομασιόν, με το τι συμβαίνει, με το όλα τα ονόματα θα έχουν κατέψει ένα τραπέζι κάτω, γιατί είναι και λίγο τιμή σε κάποιον που είναι κάτω. Αν πάει κάποιος φίλος ή κάποια κατάσταση που κάνει καταστάσεις, γιατί να μην κατέβει να πει ένα γεια. Και αυτό κονσομασιόν λέγεται με την έννοια της κακής έννοιας, αλλά και της καλής με την έννοια. Λέγεται και δημόσιες σχέσεις. Δημόσιες σχέσεις. Γιατί έχουμε κονσομασιόν. Το να σου πετάξει κάποιο λουλούδια να πάει να του πει ένα ευχαριστώ και να κάτσει μαζί του να πει ένα ποτέ. Βέβαια. Γιατί δεν ξέρει ποτέ από κάποια γνωριμία τι θα βγαίνει. Βεβαίω. Να σου πω κάτι τώρα που είπε λουλούδια και τέτοια. Τα πρόλαβε τα πιάτα, Κατερίνα. Ξέρει ποια όχι. Δεν τα πρόλαβε. Το γύψωνα, γύψινα. Τα γύψινα. Όχι. Τα πρόλαβα σαν πελάτε όταν πήγαινα με του γονεί μου. Πριν ξεκινήσω το τραγούδι, τα πρόλαβα. Τα πρόλαβα στο σε κάποια πρόλαβα. Μαγαζιά της Εθνική Οδού. Τώρα που τα ζεις όμως αυτά, δεν είναι επικίνδυνο να κάνεις. Τα πιάτα ξέρεις που τα έχω ζήσει στη Λάρισα. Εκεί όλοι πετάνε πιάτα. Και τώρα. Τώρα. Ναι, δηλαδή πιάτα κανονικά. Γύψινα. Τα γύψινα. Ναι. Τα ειδικά που βγαίνουν για τις νυχτερινά, για τα νυχτερά, για το γύψινο. Ναι, σε όλα τα μαγαζιά πιάτα. Τα περισσότερα στη Λάρισα, 3-4 μαγαζιά που πιάτα. Έλα. Ναι. Δεν μου έλεγε Κατερίνα, αυτό με τα πιάτα δεν είναι καθόλου επικίνδυνο για εσάς. Δηλαδή πετά κάπου τέτοιε σε παιδί. Δεν μπορεί να φύγει κανένα όπω πετάνε και να γίνει πετάνε να φύγει πάλι. Ναι, τι έχει και να με κόψει. Έτσι, ε. Γιατί... Και η σκόνη καμιά φορά που έρχεται από εκεί σου μα κάνει κακό στην αναπνοή και στο, ναι. Στο λαιμό. Ναι, είναι. Αλλά είναι... δεν μπορεί να τα αποφύγει. Είναι τρόπο εκδήλωση, α το πούμε, θαυμασμού. Να σου πω με, σχετικά με τα λουλούδια. Σου είπε τύχει καμιά φορά κανένα και μαζί με τα λουλούδια να. Όχι, μου εντάξει. Όχι για σένα. Μιλάμε υπερβολέ. Λέω, όχι για σένα. Λέω ότι να πετύχει και μια σαν άλλο, ξαφνικά να πετύχει το ρολόι μαζί. Να πετύχει ένα κινητό μαζί. Δηλαδή κάνει τα λουλούδια έτσι. Όχι, έτσι. Το μόνο που έτυχε στα λουλούδια που μου πετάξανε ήταν ότι ήταν μια κάμπια πάνω. Μια? Μια κάμπια από τα λουλούδια. Έλα. Ναι. Μισό λεπτό γιατί κάτι. Είδε τι το ακούστηκε, τι έκανε. Το είδε τι είναι. Δεν παίζεται αυτό, παιδί, αυτό μα συνέβη. Έφυγε ένα ποντίκι και πήγε σαν γάτα και χτύπησε μια οθόνη. Λοιπόν, πε μου τώρα κάτι. Αυτό με τα λουλούδια το έχει ζήσει να. Μεγαλύτερο λογαριασμό που έχει δει στα λουλούδια, όχι για σένα μόνο. Μεγαλύτερο λογαριασμό που είσαι ακούσε στο κέντρο αυτό που σε απόψε, πέταξε πόσο μπορεί είπε για λουλούδια. Από όλα τα χρόνια που τα ή να έχει ακούσει από κάποιον. Μπορεί να ακούσει πολλά και διάφορα ποσά. Το θέμα είναι ότι πληρώνουν. Μπορεί να ακούσω 5.000 και να πληρώσουν 2.000. Λέω τώρα εγώ. Ωραία. Την ώρα που γίνεται αυτό. Ναι. Πώς γίνεται να πω άλλο να κάνει τον πονηρό όλη την ώρα και μετά να ζητάει να δώσει τα μισά λεφτά. Δεν γίνεται μετά μια παρεξήγηση. Γιατί μπορεί να είναι πολύ καλό πελάτη, να είναι συχνό. Α. Θαμώνα. Και... Όταν είναι ένα πελάτη. Θαμώνας συχνός στο μαγαζί, πρέπει να του κάνουμε μια καλή τιμή. Έτσι γίνεται. Όταν έρχεται μια φορά στο τόσο, δεν μπορούμε τώρα να το κόψουμε. Θα του κάνουμε βέβαια μια έκπτωση, αλλά όχι μεγάλη. Ναι. Βέβαια. Αυτή... Εγώ σε μια μεγάλη έχω πάρει σε σαμπάνιες, σε κούτες. Mm-hmm. Υπάρχουν σαμπάνιες και αυτή την εποχή και παλιά. Πόσο τα περισσότερα αυτό που έχει πάρει, 50 και πότια. Ναι. Ναι. Να σου πω, στα βάλα. Δηλαδή τραγούδακα, ήμουν όρθια και με είχαν χτίσει, δεν φαινόμουν καθόλου. Α, δηλαδή τα φέρανε όλα τα κοιμότητα. Όλα μπροστά μου, μπροστά. Όλα. Ναι. Και... Έλα, εσύ. Δεν φαινόμουν καθόλου. Δεν νιώθεις εκείνη τη μέρα, νιώθεις εκείνη την ώρα όμως ότι γίνεται χαμός. Και θα σου πω. Εντάξει, σ' αρέσει. Όλες οι τραγουδίστες και οι τραγουδιστές όταν έχουν ζημιά ή όταν ο θαμώνας ή ο πελάτης ή ο φίλος τους κάνει αυτά. Είναι εφέγια του. Βέβαια ανεβαίνουν ψυχολογικά. Και αποδίδουμε καλύτερα στο τραγούδι και νιώθουμε κι εμείς ωραία μέσα μας. Ναι, είναι ένα
είναι ένα. Γιατί εμείς δεν έχουμε μόνο το χειροκρότημα. Ναι, που μας ανεβάζει. Είναι και αυτά που σου δείχνουν έμπρακτα. Την... Λοιπόν, ο άντρας μου λέει, μεγαλοπελάτης ήταν, μου άνοιγε την πίστα όλο κυβότια και λουλούδια χαμό. Ωραία. Και, ωραία. Αυτό είναι το τελευταίο, μας έρθει η ζωή. Εγώ, παιδιά... Θέλω να πω στη ζωή ότι αυτές ήταν ωραίες παλιές εποχές, τώρα δεν υπάρχουν. Τώρα δεν υπάρχουν. Παλιές εποχές ωραίες που έζησα και εγώ. Κάνουνε πολλές οικονομίες, κάνουνε τώρα... Δεν μου λες τώρα, οι ίδιοι πελάτες έχουν εξαφανιστεί καν οι πελάτες. Οι ίδιοι και απλώς του βλέπω την άλλη άνθρωπη. Εγώ, δηλαδή. Κοίτα, πλέον έχω και πολύ καιρό να δουλέψω στην Αθήνα, έτσι σε μαγάζι, μπουζούκια. Τώρα κάνουμε τα λεγόμενα. Σε βλέπω όμως κάτι έξτρα, κάνεις κάτι λαϊδάκια, ναι, κάτι λαϊδάκια. Αυτό όπως είναι πίστες εδώ Αθήνας, αλλά... Ναι. Γίνονται ακόμα ζημιές, αλλά πολύ ελάχιστα. Έτσι, Αυτοί οι πελάτες, οι φίλοι που ήξερα εγώ, δεν τους βλέπω πλέον στα μπουζούκια. Γιατί πηγαίνω κι εγώ σαν πελάτης τώρα στα μπουζούκια. Πάνε παλιοί εκείνοι. Όχι τόσο, δεν τους βλέπω. Λοιπόν, και λέμε 30.000 ευρώ ηλία έχουν και σε μένα ένας Λυσάνδρος πιστεύω ότι καθάρισε μαύρο χρήμα. Δεν τον ήξερα καλά για τη φωνάρα μου, είπε και τα πόδια μου. Κατάλαβα. Πιο πολύ κοιτάνε πόδια παρά φωνή. Ναι, ρε γάμο. Γι' αυτό και ρε Καδένα έχει μείνει και εκείνο το από τέτοιε περιπτώσει. Μείνει από φωνή. Έτσι. Εντάξει, ναι, είναι τα πράγματα. Εκεί δεν μπορείς, δεν μπορεί να κρίνεις, ξέρεις, το εμπόριο το άτομο που κρατιέται ένα κέντρο που παίρνει μεροκάματο. Δεν μπορεί να κατηγορήσεις αυτούς οι οποίοι μπερδεύουν και λένε όπου εκεί πέρα πάμε να δούμε. Και η δύναμη όμως μιας γυναίκας ή για έναν άντρα να πάνε γυναίκες. Δεν τους ενδιαφέρει μαγαζιά, δεν τους ενδιαφέρει και αν έχεις φωνή. Τους ενδιαφέρει να είναι σε ωραία γυναίκα. Υπάρχουν όμως και μαγαζιά που επιλέγουν να είναι καλές φωνές. Ναι. Και κατά τα ψέματα, πολλές φορές οι ωραίες γυναίκες φέρνετε, επειδή είσαι και εσύ μέσα σε εμφανίσιμες γυναίκες, δεν σου κάνω του κόλου κομπλιμέντου ούτε, φέρνετε και καθαρίζετε και τα μεροκάματα άλλων που μπορεί να είναι και πιο έμπειρων ή καλύτερες φωνές, που σε πιο μικρή εσύ π.χ., γιατί να μην σεβαστούμε κάποιον να πούμε, και έχετε καθαρίσει. Μα και εμείς έχουμε πάρει μεροκάματα από μεγάλες ονόματα. Ναι, και αυτό γίνεται έτσι. Δεν το συζητάω. Αυτά είναι αμοιβαία. Αμοιβαία είναι. Οπότε θες να πεις το κάθε όπλο που έχει. Ο καθένας μέσα στο μαγαζί έχει κάποιο ρόλο. Λοιπόν, παιδιά. Καθένα και έχουμε μείνει εκεί που μονοπολεί και ωραίο στα μηνύματα η ζωή. Ίσως που είναι και πιο γνώστρια των πραγμάτων αυτών, όπως ξέρει και η Κατερίνα εδώ. Όπως και αν είναι όμως να πεταχτώ, εγώ πάλι παιδί, εμείς σας κουράζω, θέλω. Κάθε λίγο, δευτερόλεπτα. Μην σκαρτίζω πολύ. Δευτερόλεπτα πάλι ένα-δύο μαγαζιά και γυρνάμε εδώ. Η καρδιά του παπουτσιού χτυπά στα καταστήματα Cosmos Workman. Ό,τι φανταστείτε από αντρικά και γυναικεία δερμάτινα παπούτσια. Cosmos Workman. Και στην Αθήνα και στο Εγάλεο. Εδώ η φτηνή αγορά του παπουτσιού. Παπούτσια όπως τα φανταστείτε και ό,τι φανταστείτε. Ελληνικά παπούτσια με ποιότητα και με τιμές για την τσέπη του σημερινού Έλληνα. Η καρδιά του παπουτσιού χτυπά στα καταστήματα. Όμως γίνεται στο Cafe Club CNG από τον Σπύρο Ασπιώτη με το σουξέ του στο διάλογο όλα. CNG Αριστοτέλους 96 πλατεία Βικτωρίας. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Ξεφάντωμα με τον Σπύρο Ασπιώτη, την Μέρη Δρακοπούλου, τη Σοφία Σιάνου και την Έφη Ασπιώτη. CNG, εκεί που τα βράδια όλοι φωνάζουν στο διάλογο όλα. Χαμός γίνεται στο Cafe Club. Πολλά ωραία μαγαζιά σε διάφορα μέρη. Αλλά ο έκτος στόλος δεν παίζεται. Άλλοι ρυθμοί, άλλες νύχτες, άλλη αίσθηση. Έκτος στόλος στην καρδιά του Πειραιά. Εκεί που τώρα πια η διασκέδαση έχει γίνει επίκεντρο. Έκτος στόλος, διασκέδαση, happening. Στον έκτος στόλο η διασκέδαση παίζει τον πρώτο ρόλο. Υπάρχουν πολλά ωραία μαγαζιά σε διάφορα μέρη. Αλλά ο έκτος στόλος δεν παίζεται. Άλλοι ρυθμοί, άλλες νύχτες. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα εδώ, παιδιά. Κατερίνα Γαλανοπούλου. Και κουβεντούλα για όλα τα θέματα εδώ της νύχτας με πικάτικα πραγματάκια που καλό είναι και εσείς να ξέρετε με την έννοια δεν έχει σημασία να ακούς, άλλο να ζεις από την ακούστα την πραγματικότητα από το δεσίδιο τους το καλλιτεχνικό χώρο. Και λίγο βιώνεις κιόλας. Άλλο μπορεί να πει κάτι τώρα, έλα μωρέ τώρα τώρα τι έγινε. Ας πάει κάποιο να ζει στο νυχτό κάμα το τι είναι. Το οποίο είναι πραγματικά να το λένε με εκείνη. Το νυχτοκάμα το έχει τη λάμψη, έχει τα πότα. Από τη μία πλευρά είναι αυτό το καλό. Ότι γνωρίζεις κόσμο, ότι είσαι μέσα στην πίστα πάνω με τα φώτα, με τη λάμψη και τα. Κάνεις αυτό το πράγμα που σου αρέσει. Ναι. Αλλά και απ' την άλλη έχουν και τα αρνητικά του. Όλες οι δουλειές έχουν τα θετικά και τα αρνητικά. Σωστά.
Πες μου τώρα, Κατερίνα, σε πού βρίσκεσαι εσύ περίπου και πριν πάμε σε κάποια τσιγκλιστά πράγματα που θέλω λίγο πιο να την κάνουμε πιο προβλητική την εκπομπή. Εγώ κάνω κάτι λαϊβάκια. Πες μου, όχι μόνο αυτό, τι σ' αρέσει σαν τραγούδια και σου πάνε και μετά θα μου πεις τα live, τα ξέρω, βλέπω να κοινοποιήσεις, είσαι σε πάρα πολλά τέτοια. Πες μου, τι ύφος τραγουδιού σου αρέσει περισσότερο εσένα από τη βρίσκεις. Πέρα πιο από... πολύ είμαι στο λαϊκό και μου αρέσει να τραγουδάω τραγούδια καψούρικα. Καψούρικα. Όπως έχει να κάνει με την Πάολα, με τον Γορνίδη, με τον Παπαδόπουλο. Τέτοια στιγμή. Είσαι και καψούρα γυναίκα. Αν είμαι. Καψούρα γυναίκα. Δεν είμαι καψούρα. Περίμενε, όχι, όχι, δεν είπα έτσι. Όχι. Μην μου χαλάς αυτό που θέλω να πω. Αν είσαι καψούρα. Πάτε ριπλέι. Είσαι καψούρα γυναίκα, τραγουδάς αυτά γιατί καψουρεύεις πολύ κόσμο. Είσαι και εσύ σαν χαρακτήρα που καψουρεύεις. Όχι, με εκφράζουν. Τι από τα δύο. Με εκφράζουν. Σε εκφράζω, ποια πλευρά από τα δύο. Με εκφράζουν τον, αυτό που ναι. Νιώθω εκείνη την ώρα να το ναι. Αποδίδω στον κόσμο. Για να εισπράτησει, θα καψουρεύω διάφορα. Έλα, μπορεί, δεν καψουρεύονται με αυτά. Λοιπόν. Τι σα ίσα που είναι με άλλε καψούρε. Ναι, και εσύ του. Και εγώ του κατευνάζει. Του ανεβάζω πιο πολύ να καψούρουν. Να πονέσουν. Καλό, καλό. Λοιπόν, πάμε. Φίλε μα, θα... καλά, γίνε πρώτα Ομπάμα και μετά ρώτα. Αυτό που ρωτάς. Τι ρώτησε. Λοιπόν, πάμε Κατερίνα, να έρθουμε τώρα λίγο στα... Τι γίνεται με τα ιδιωτικά, Κατερίνα. Υπάρχει πάνω στη γη. Τι ρώτησε να κάνω. Δεν το κάνεις πιο λένα. Ναι. Όχι στην Ελλάδα μόνο, στον κόσμο. Από τα 100 παιδιά, τα 100 είναι το σύζυγο ή καμιά γονταριά, δεν είναι και, και καμιά δεκαριά, είχασαι κανονικά. Α, δεν ξέρω, δεν σχολείς. Τι πιστεύεις, πώς βλέπεις τη ζωή έξω από την γενιά προβράση δυτικά. Δεν γίνεται ένα σκαλασμός κόσμου. Λέω, αν κάνει κανένα DNA, σκεφτόμαστε που θες να αφήνουμε και λέγα. Εγώ βλέπω οικονομία ότι γίνεται χαμός. Τώρα, μία μένει έγκυος και κάνει το παιδί του αλλού ή δεν ξέρει ποιονού είναι. Ναι, παιδί μου, αυτό που οι οικογένειες γενικά όταν γίνεται από τα 100 λάνη γίνεται αντίενεση. Να ανατραπεί ο κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Αυτό δεν το σκεφτεί καθόλου. Δεν το σκεφτεί αυτό. Για σκέψτε λίγο εσύ που βλέπει πώ είναι οι άντρε μέσα στα κέντρα, οι γυναίκε γενικά έξω στη ζωή, οι φίλε μα, φίλοι. Γενικά εννοώ, δεν κάνουμε καμία κρίση για ειδικά σε ένα κέντρο εσύ ή εγώ. Για... Λέω γενικά ότι. Γιατί ήθελα να το πάω το που μακρύνουμε τα περισσότερα. Ναι, πες που θε να καταλήξει τώρα. Που θέλω να καταλήξω. Είναι σκατά η σχέση αυτού του καιρού. Τι γίνεται, τι πιστεύεις, λίγες καλές. Ναι. Αυτό είναι. Οι σχέσεις είναι πολύ δύσκολες στην εποχή αυτή. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει, πιστεύω, κατανόηση. Εμείς υπάρχουν πολλά προβλήματα οικονομικά. Επηρεάζει, λες, πάρα πολύ. Επηρεάζει με την έννοια, θες να πεις, να γίνεται πιο δύσκολη η ζωή στο ζευγάρι, οπότε να βγάζει αποθυμένα. Όχι θέμα, ότι τώρα οι περισσότεροι κοιτάνε πώς θα πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Mm-hmm. Δηλαδή δεν τους μένει καιρός. Να ασχοληθούν με τα αισθηματικά ή με τα ερωτικά ή τα αισθηματικά. Να είναι καλά. Οπότε γίνεται και διάλυση ζευγαριών, ξέρω εγώ. Έτσι το εννοείς. Σίγουρα. Είναι... Γιατί τώρα όχι μόνο αυτό. Σκέφτονται να κάνουν και σχέση. Γιατί λένε, ναι. Θα έχω να βγάλω την κοπέλα για καφέ. Θα μου περισσέψουν. Ναι. Τι θα κάνουμε. Δεν έχει άδικο. Ξέρεις κάτι, ρε, έχω πετύσει κάτι μαγαζιά. Και όταν βλέπω κάτι παιδάκια, και ξέρεις κάτι, δεν είναι θέμα τα παιδάκια. Μουλάρια, μεγάλα παιδιά. Και βλέπει κάνει έτσι και μετά δείχνει με τρόπο στο κορίτσι κατάσχεση. Πολύ πικραίνομαι, ρε παιδί, δεν πετάνε στη ζωή. Εγώ είμαι, ένα τσοντάρι και ο άλλος. Είμαι στις σχέσεις υπέρ ότι πρέπει να βοηθάνε και οι δύο. Πρέπει να πληρώνουν και οι δύο. Δηλαδή, όχι επειδή. Ναι, δέχομαι επειδή είναι άντρας. Συμφωνώ ότι τις περισσότερες φορές πληρώνει ο άντρας. Έτσι το έχουμε εδώ. Αλλά δεν το θεωρώ και κακό. Ναι. Μία γυναίκα κάποια στιγμή να πληρώσει και αυτή κάτι, όταν έχει σχέση, έτσι. Ξέρω, για τη σχέση αυτό, μιλάω. Να μην μπορεί όμως και ένας άντρας να τη βγάλει έξω να πληρώσει κάτι, να κάνει έτσι, να τσοντάρει, για να πάει να πάρουν κάτι 15 ευρώ και να κάνει. Ηλία μου, έτσι μας κάνανε. Έτσι μας έκανε η κυβέρνηση. Η πολιτική, τα οικονομικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Υπομονή μπορούμε να κάνουμε. Να το παλέψουμε όσο μπορούμε ο καθένας. Είσαι αισιόδοξη. Γενικά για στη ζωή είσαι άνθρωπος αισιόδοξο. Κοίτα, σαν χαρακτήρα σου σε όλα τα πράγματα. Προσπαθώ να είμαι αισιόδοξη. Mm-hmm. Έχω μία φίλη, τώρα που την ανέφερε η Κατερίνα, είναι ονόματι μου. Mm-hmm. Αυτή η κοπέλα έχει μείνει τώρα εδώ και πολλούς μήνες χωρίς δουλειά. Mm-hmm. Και αγχώνεται.
Έχει τύχει και εγώ να μείνω χωρίς δουλειά. Δεν μπορώ να πω ότι και η δικιά μου δουλειά στο τραγούδι πάει καλά. Ναι. Δουλεύαμε κάποτε 5-6 μέρες. 6 μέρες και παρακαλά κατάκαρτε ένα ρεπό. Και τώρα σωστά. Δεν δουλεύουμε σχεδόν καθόλου. Και όταν δουλεύετε, είπε στο κόμμα. Και μου λέει η φίλη μου, μου λέει Κατερίνα, για το μόνο μου λέει που σε συγχαίρω είναι ότι δεν έχεις καθόλου άγχος. Μα δεν έχεις, μου λέει καθόλου άγχος. Λέω και τι θα γίνει άμα έχω άγχος. Θα αλλάξουν τα δεδομένα. Προσπαθώ τους λέω να είμαι πιο cool. Πιο χαλαρά να τα βλέπω. Και μόνο έτσι τη βγάζουμε και πέρα από το σχολείο. Εδώ έχεις, βλέπουμε τώρα ότι έχουν αυτοκτονήσει επώνυμοι και διάσημοι ηθοποιοί για τα οικονομικά τους. Από την. Που απογοητεύονται. Ναι. Φτάνουν σε αυτό το σημείο. Ναι. Και τόσο κόσμο που έχει αυτοκτονήσει πραγματικά και επιχειρηματίες που κάποτε μετράγανε και έχουν γίνει 16.000, 15-16.000 έχουμε ανεξάρτητα από τα κρίματα. Από καταθλίψεις. Ναι. Αυτοκτονίες που με σκοπό με αυτό το στρίμα που έχει γίνει. Λοιπόν, να πω μια κουβέντα για την καλκίδα, παιδιά. Το θείασος του La Familia, το οποίο ανεβάζει ένα εκπληκτικό έργο του Ψαθά, έτσι, το στη Λαμία, ο οποίος ο Καρακώστας ο Μίτσος που παίζει εκεί σκηνοθετεί κιόλας, να κάνουμε την κουβέντα την καλή και να πω καλή επιτυχία στα παιδιά εκεί στην Λαμία. Έτσι, του Ψαθά, το Δημήτρη Ψαθά, ναι. Αυτό που είναι η πρίκα μου. Πρήκα μου, δεν ξέρω πολύ ότι ψαθά το έργο, μπορώ να το θυμηθώ όλα. Σημασία έχει να πούμε την καλή επιτυχία στο La Familia, στο Δοθίασο, στην Καλκίδα και στο Μίτσο τον Καρακώστα. Λοιπόν, για να περάσουμε λοιπόν τώρα να δούμε κουβέντα έτσι που το σταματήσαμε λίγο για το πώς έχουν γίνει οι σχέσεις και θέλω να το κουβεντιάσουμε λίγο ακόμα. Αυτό το οικονομικό που είπες κάνει και τους γυναίκες να είναι πιο τρωτές στους δεσμούς. Να προσέξεις αυτό θα σου πω. Είσαι γυναίκα, αλλά μιλάμε γενικά. Δεν έχει σημασία να μιλάμε λες και μιλάμε για τον εαυτό σου ή για τους άντρες, μιλάω για τον εαυτό μου. Μα όταν μιλάω για μένα, εκπροσωπώ όλες τις γυναίκες. Έτσι, δηλαδή πώς το βλέπεις εσύ από την στιγμή. Δηλαδή είναι ζευγάρι. Ξέρω ότι και άλλες γυναίκες αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Ωραία, εγώ λέω τώρα. Αυτό όμως μήπως είναι και το τρωτό σημείο να λέμε και δεύτερο και τρίτη κατάσταση σεξουαλική και ερωτικά και τέτοια για να έχουμε οικονομικά να τα αντέχουμε που φτάσαμε. Και αυτό δεν είναι πορνεία με την έννοια. Επειδή κάνει επιλογή μια γυναίκα, ένα άντρα και συμβάζεται. Και εγώ, σαν άντρα, μπορώ να συμβαζόμουν. Άμα δεν τα κατάφερνα και έλεγα, ωραία περίπτωση, δεν χτυπάω αυτό το πουρό, γιατί γουστάω να τα πάρω. Τι γίνεται, ρε Κατερίνα, δηλαδή αυτού του καιρού, με αυτή την κρίση και τα ζευγάρια, μήπως δεν είναι τυχαίο αυτό που γίνονται εκεί, είμαστε με δύο και τρεις καταστάσεις και τέσσερις. Είμαστε, εννοώ γενικά από τώρα, εντάξει. Για να αντέχονται τα οικονομικά δυστυχία μας. Μήπως χαλάμε τους χαρακτήρες μας από αυτό μας έχουν κάνει κυβερνήσεις, όπως σωστά είπε. Άντρες-γυναίκες. Άντρες-γυναίκες. Δεν μιλάμε λες και μιλάμε τώρα για το έπαιρνα με το δικό σου ή παντού. Συμβασμούς γυναικών. Δεν ξέρω τώρα κάποιες γυναίκες, επειδή υπάρχει οικονομική κρίση. Ότι θα. Μπορεί υπάρχουν γυναίκες ναι, που θα δεχτούν να κάνουν με έναν βασίλικα. Και να τα πάρουν, ας πούμε. Να κάνουν μια σχέση γιατί θα έχουν το σίγουρο. Ναι. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να πούμε την αλήθεια να τα κακαρώσει και παππούς και να τους μείνουν κάποια πράγματα. Υπάρχουν όμως και γυναίκες που δεν το κάνουν αυτό. Προτιμούν να το παλέψουν μόνες τους. Να στιμωχθούν, θες να πεις. Ναι. Και να. Ναι. Συμφωνώ ότι το χρήμα ναι, είναι η κινητήριος δύναμη. Αλλά θεωρώ ότι το χρήμα είναι για να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Mm-hmm. Αυτό ναι. Θεωρώ ότι είναι το χρήμα. Να. Δεν, πιστεύω ότι δεν μπορείς να τα αγοράσεις όλο με το χρήμα. Όσο και να έχει άλλο, δεν μπορείς να αγοράσεις αγάπη. Βέβαια. Δεν μπορείς να αγοράσεις. Ευτυχία δεν αγοράζεται. Ευτυχία, ναι. Δεν μπορείς. Κορμιά αγοράζεις. Πόσοι... Καρδιές δεν αγοράζεις. Ξέρω, σωστό. Ξέρω εγώ ανθρώπους που μου τα έχουν πει προσωπικά μόνοι τους όταν έρχονται πελάτες τη νύχτα. Mm-hmm. Μου λένε και τα δικά τους τα προβλήματα, έτσι. Δεν ότι έρχονται διασκεδάζουν σωστά. Και δεν μου λένε. Έχουν αντιμετωπίσει άνθρωποι προβλήματα που οι γυναίκες τους ξαφνικά έχουν αποκτήσει λεφτά mm-hmm. και τους έχουν παρατήσει. Που οι γυναίκες έχουν αποκτήσει και ναι, έχουν πάρει από τη δουλειά τους έχουν πάρει μεγαλύτερη θέση από ό,τι ήταν και τους έχουν παρατήσει. Ή τύχαινε ο άντρας κάποια στιγμή να έχει λεφτά, η γυναίκα να μην έχει, και κάποια στιγμή να ανεβαίνει η γυναίκα οικονομικά και να πέφτει ναι, ο άντρας ναι. και να του λέει: τι να σε κάνω τώρα που δεν έχεις λεφτά. Ναι. Τώρα έχω εγώ. Ναι. Ναι. Ξέρεις, ποιος πιστεύεις ότι είναι πιο συμφωνητολόγος από τους δύο, άντρας ή γυναίκα, με το χέρι στην καρδιά. Ποιος πιστεύει ότι είναι πιο συμφεροντολόγος, δηλαδή ποιος μπορεί να την κάνει τα λόγια. Εντάξει, αυτή την εποχή τώρα οι γυναίκες είμαστε πιο πολύ. Έτσι λες. Ναι. Δεν νομίζω τώρα οι άντρες. Ναι. Πιο πολύ
οι γυναίκες. Κοιτάει η γυναίκα λίγο τη βόλεψή της, που είναι και περισσότερα μέσα. Υπάρχουν και οι γυναίκες περισσότερες που είναι με παιδιά. Ναι. Οπότε δουλεύουν, πάμε... κάνουν ένα ανοιχτοκάμα, το άλλο βλέπεις δουλεύουν σε μπαρ, ξενυχτάνε κάθε βράδυ για να μεγαλώσουν το παιδί τους, για να τους παρέχουν αυτά που πρέπει να έχει ένα παιδί. Έτσι, ναι, δεν σωστά. Μιλάμε για υπερβολές. Σωστά, σωστά. Τα φυσιολογικά πράγματα. Ναι. Ναι. Οπότε θέλω να πεις είναι πιο. Και πιο τροτές για να συμβαστούν. Αλλά δεν κατηγορώ ναι. για αυτό που κάνω. Ο καθένας είναι σωστά. Σε αυτό δεν σηκώνει κανείς τα χέρια και δεν ξέρει κανείς. Όπως και έχουμε πει, οτιδήποτε να κάνει κάποιος προκειμένου να συντηρηθεί στη ζωή. Εγώ ξέρω γυναίκα που δούλευε σε οίκο ανοχής και το παιδί της έγινε γιατρός. Τον σπούδασε με αυτή τη δουλειά και τον έγινε γιατρό. Ναι. Τι να έκανε, να πίναγε. Πιο βέβαια. Καλά έκανε. Εγώ. Ποτέ δεν έχω κατηγορήσει γυναίκα η οποία είναι ο πολλές σε οίκο ανοχής. Πέρα από τη χαρά που δίνει, πέρα από την ευτυχία που δίνει, πέρα από το σεξουαλικό. Και την ικανοποίηση. Και την ικανοποίηση που είναι δεδομένο ευτυχία, μόνο καλό δίνει αυτή. Κακό δεν δίνει. Πώς θα ζούσε εάν δεν μπορούσε να έχει άλλες πηγές να πεθάνει. Αν είναι μέσα στην μνήμα, ο καθένας δεν ξέρει τι τραβάει στη ζωή και τι πρέπει να κάνει. Και αν έχει βοήθειες για να ανταπεξέλθει κάποια πράγματα. Λοιπόν. Παιδιά, δευτερόλεπτα πάλι αλλού και γυρνάμε Κατερίνα Γαλανοπούλου εδώ για το φίλο μας που έχει ερωτηματικά. Αίθουσες εκδηλώσεων Έπαυλη Halls. Για γαμήλες εκδηλώσεις, αραβώνες, βαφτίσια, γενέθλια, επαγγελματικά συνέδρια, παρουσιάσεις εταιριών, χωρεσπερίδες. Οι άρτια εξοπλισμένες αίθουσές μας, Έπαυλη, Έπαυλη Garden και Έπαυλη Palace, η εκλεκτή κουζίνα μας, η τέλεια εξυπηρέτηση και οι χαμηλές τιμές, εγγύησή μας για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Αίθουσες εκδηλώσεων Alexander Cafe Club στην καρδιά του Εργάλεο. Κωνσταντινούπολεως 27. Ανεβασμένο, παρείστικο. Ζημιές στη σάλα, χαμός στις μπάρες. Για δυνατές καταστάσεις και ωραίες βραδιές, Alexander. Alexander Cafe Club στην καρδιά του Εργάλεο. Κωνσταντινούπολεως 27. Ανεβασμένο, παρείστικο. Ζημιές στη σάλα, χαμός στις μπάρες. Για δυνατές καταστάσεις και ωραίες βραδιές, Αλεξάνδερ. Γιάνγκο νερό στον Κίζη. Ωραίο περιβάλλον, άριστη εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Εδώ βλέπετε όλους τους αγώνες. Παίζετε τα επιτραπέζια παιχνίδια σας και σε ένα ζεστό περιβάλλον πίνετε το ποτό σας και απολαμβάνετε τον καφέ σας. Bianco Nero στον Κίζη. Για να περνάτε όμορφα. Bianco Nero στον Κίζη. Ωραίο περιβάλλον. Άριστη εξυπηρέτηση. Χαμηλές τιμές. Εδώ βλέπετε όλους τους αγώνες. Πάμε μέσα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα. Να σου πω τώρα που είδαμε κάτι και γελάσαμε. Ναι, εγώ είμαι ο πρωταγωνιστής. Κηρύζουμε ένα καινούριο με την Κατερίνα τώρα. Σιρινάκι. Όχι, να πούμε στον κόσμο τι μας έγραψε ο άνθρωπος. Γιατί δεν μας νοιάζει. Μια που είναι σε... Ναι. Ο Τραμπ εκεί, για τον κύριο Τραμπ που έχει δώσει αυτό το όνομα. Ο Κώστα έχει προβληματάκια, σε καταλαβαίνω. Εντάξει, με άλλο όνομα γυναίκα είσαι. Λοιπόν, αυτοί εκεί πέρα έχουν μπει ένα-δύο που θα τους αφήνουμε πάντα, γιατί εγώ δεν τους χαλάω, δεν τους βάλω από εδώ, τους αφήνω εδώ να παρακολουθούν φανατικά και να γράφουν ό,τι θέλουν. Πάμε λίγο. Κατερίνα, πώς θα γούστα να γυρίσω μια ταινία από εμά. Εσύ. Πολύ θα μ' άρεσε. Εγώ όχι. Δεν θα ήθελα ποτέ σε αυτό το σημείο για χρήμα να πάω σε ταινία τέτοια ώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί ρε Κατερίνα. Γλυκό το χρήμα. Να σου πω, γλυκό το χρήμα, ναι. Πώς θα γύρναγα, με τι ώρα πώς θα γύρναγα. Μεταξύ μας. Να τα πάρω κοντά. Πρωταγωνίστρια ποια θα ήθελε, στην Τζούλια. Α, όχι. Ή την Τούμπλη. Όχι. Καμία από τις δύο. Κοίταξε, η Τζούλια έγινε πιο θηλυκό από την Τζούλια. Ναι, αλλά η Τζούλια είναι πιο ωραία γυναίκα. Και είναι πιο ωραία γυναίκα, εντάξει, δεν αφιβάλλω. Αλλά, εντάξει, δεν έχω δει καμία ταινία. Ούτε εγώ. Μου λέγανε φίλοι μου για εκείνη τη ζωή και μου λέγανε δεν είδες και έλεγα. Ούτε εγώ. Καλά, τόσο πολύ πέσα από την Λιγούρικα να δείτε. Δεν έχω δει ποτέ. Δεν κάνω τάχα. Δεν έχω δει. Δεν το μου λέει για τη Τζούλια μου λέει καλά, δεν είδες. Δεν έχω δει και δεν το λέω να κάνω τότε. Δεν έχω δει, δεν μπορώ να δω πάνω. Ούτε εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Επειδή τα κάνω ήδη. Λοιπόν, που λες, θα έκανα. Συγγνώμη, απαντάω στον κύριο Πράττη. Και στον άλλο. Θα έκανα πολύ ευχαρίστως εγώ και δεν είναι να εγκροτήσετε και εμένα παρά να
ρωτήσει την Κατερίνα. Κατερίνα, θέλω σε παρακαλώ πολύ να μου πεις τώρα και να πιέσει αυτό που αφού το έφερε κουβέντα. Με ποιου όρου θα κάνει εσύ μια τέτοια κουβέντα. Δεν θα κάνει ποτέ σου δίνουν πολλά λεφτά, ναι. Αν σου δίνανε και σου λένε κατά μία. Με τη μένα ιδιωτικά σου. Τίποτα. Δεν θα κάνει με τίποτα. Με τη σκέψη ότι θα σε βλέπανε, με τη σκέψη ότι θα τσίμπαγε να μην σε δίνουν δική σου, με τη σκέψη για τον εαυτό σου. Για ποιο από όλα θα σε επηρεάσει να μην κάνει. Στο παρελθόν, πριν από 10 χρόνια ήταν. Ότι έχω κάνει μια γυμνή φωτογράφηση, ναι. Το παραδέχομαι, την έχω κάνει. Πήρα λεφτά. Για δικού μου λόγου την έκανα. Αλλά δεν θα έφτανα ποτέ σε ταινία αυτό. Δεν θα έκανες. Όχι, όχι, δεν θα έφτανα. Να σου πω, δεν θα ενδείξει την ψυχολογία να κάνει, λε, δεν θα το γουστάρε. Τι πιστεύει ότι δεν θα σου βγαίνει, γιατί ξέρω άλλο πράγμα. Πάει, να είναι κυστημένη και να κάνει. Δεν είναι του χαρακτήρα μου να φτάσω μέχρι εκεί. Αλήθεια. Δεν μου λε τώρα, όταν έκανε εκείνο τι φωτογραφίε που έκανε. Σε φωτογράφησε, λε τώρα, γιατί δεν γελάζει. Γιατί ήταν 5-6 σουριαλά. Σου τα είχε βάλει εκεί ο Καπούρης να δει την αντίον εσύ και σκορμάρα και κάνανε κορμί είναι αυτό. Και άμα ζώνε πήρε αυτό πως ήταν. Δεν έγινε αυτό. Α, όχι. Όχι. Γιατί. Έδινε ο Φίλιππας ο Καπούρης στο περιοδικό. Ναι. Και έλεγε αυτή ναι. Είναι με την Καλανοπούλου που έχουμε εδώ. Ναι. Και λέγανε αυτή, όχι, δεν είναι αυτή. Και γι' αυτό αντέδρασα εγώ έτσι που σήκωσα εκείνη την ημέρα την πλούζα. Να και αφού... είδαν το στήθος και λέω, τώρα είναι, είμαι ίδια. Αυτό το στήθος λέω αντιστοιχεί με το δικό μου. Ναι. Αυτό είπα. Αφού το ζήσαμε μαζί μας. Ναι, αυτό θυμάμαι. Αυτό είπα. Ποιο σας προκάλεσε, κυρία Καλανοπούλου, να σηκώσετε την πρίζα σας. Ποιο σας είπε. Τσίγκησες και εσύ λίγο. Λέω, Καλανοπούλου, απέδειξε τώρα ότι είσαι αυτή που είσαι. Που είσαι για να λέει ένα τρίτο τίποτα. Και λέει, Κατερίνα, τι, λέω Καπούλου, τι, ποιο. Τη λέω, Κατερίνα, κάνε τώρα να ότι είναι ακόμα έτσι. Ξαφνικά κανείς φεύγει. Ο Καπούρης φεύγει από το στούντιο, οι κάμερες φεύγουν, αυτές τρελαίνονται και η Καλανοπούλου. Καλά τους έκανες, Κατερίνα. Καλά έκανες. Κατερίνα, κάτι το οποίο έχει κάποιος δεν είναι υπερβολικό το να κάνει ένα σπάσιμο στον αέρα κάτι τέτοιο. Είναι αποκλειστικό να νιώσει όταν τα κάνει. Κάτσε να σου πω σε μια εκπομπή θα έχει και τα θετικά, θα έχει και τα αρνητικά σχόλια. Μα με ρωτάγανε, εσύ δεν είσαι ίδια. Πώς δεν είναι με δέρμα, έχετε μπροστά σα. Ήταν φτιαχτό, ρε. Θέλω να με προκαλέσουν, να έκανε τώρα. Με το δεχτώ. Καλά, δεν έκανα. Με τη δε... Αν έκανε, άγια έκανε. Και α πω κάτι, έρπε αυτό εγώ να το έχω. Γιατί το έχω. αλλά δεν μ' άφησε να το βάλω από την αμαρτία μου, να συγκαρφώσω τον αέρα λίγο. Μου λε όχι, θα γίνονται χαμό. Και τώρα γίνεται χαμό. Βεβαίω. Δεν χρειάζεται να πω. Εγώ θα το κάνω αυτό. Στήθο τώρα ή κάτι που αφορά λοιπόν. Το παρελθόν. Λοιπόν. Το παρελθόν αφορά. Ναι, αλλά ήταν ωραίο τι έκανε. Την τζαμπουκά που είχε, μου άρεσε. Σου κολλάγανε από εδώ από εκεί, γιατί έχω όλο το διάλογο. Κοίτα, δεν είναι δικό τη. Δεν είναι αυτά, είναι ρετού. Κραπ και πάθω την πλάκα. Να τώρα λέω είναι το δικό μου. Κατάλαβε. Λοιπόν, όχι, μην ξαναλέω. Κοίτα, σε αυτή τη δουλειά πρέπει να είσαι και λίγο ψυχρή. Ναι, δεν το συζητάω. Και γενικά σε αυτούς τους καιρούς. Και να έχεις και θράσος. Ναι. Ναι, θράσος γιατί μπορεί να. Και ξέρεις τι γίνεται. Σε αυτό που τα ζούσα εμείς τα μεσημεριανά και τέτοια, μπορεί να σε ξεφτυλίσει κάποιο πρόβλημα να θυμηθεί. Σίγουρα. Δηλαδή μπορεί να πει κάτι, να λέει τώρα πίνει ρετούς, δεν είναι. Και να μην ισχύει κιόλας. Ακριβώς. Ακριβώς, μα γι' αυτό. Έτσι το θυμάμαι και το περιστατικό. Λοιπόν, από ό,τι έχει κάνει κάποια που είναι σε εξώφυλλα με τέτοια που έχει μπει από τη Λάσκαρη μέχρι την ξέρω εγώ τι, σου άρεσε πάντοτε να βλέπεις ένα σώμα γυμνό, είτε άντρα είτε γυναίκα. Δηλαδή, κατηγορούσες ποτέ, όχι επειδή έχει κάνει μια φωτογράφηση. Όχι, όχι. Γενικά, όχι. Σου άρεσε. Ναι, μου άρεσε. Και εμένα μου άρεσε. Κοίτα, να σου πω πάντα το ωραίο πρέπει να το δείχνουμε. Mm-hmm. Ναι, το θεωρώ ότι ήταν, δεν είναι κακό. Το σώμα δηλαδή, συγγνώμη. Το σώμα του αλλού. Τι είναι δηλαδή. Ποια δεν έχει κάνει μια φωτογράφηση τώρα, και ποια δεν έχει κάνει εξώφυλλο γυμνό. Ναι. Όλες. Ναι. Τώρα πια όλες. Κάποτε ήταν λίγο προχωρημένα. Μπάρμπα. Ναι. Βουγιουκλάκι. Όλοι τους. Όλες έχουν κάνει πραγματικά. Και όταν είναι και ωραίο, πόντους είναι και ποτέ δεν χάνει. Ποτέ δεν χάνει η γυναίκα, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι. Λοιπόν, ερχόμαστε λίγο τώρα. Κώστα, ρώτα τίποτα άλλο και το τραπ. Ο Τραμπ και ο Κώστας θέλουν να ρωτήσει κάτι άλλο. Ρώτα και άλλα να σε απαντήσουμε ό,τι θέλεις πάνω σε αυτά για να σηκώνουμε παρεούλα απόψε μέσα σε αυτό που μπήκε εδώ πέρα να μας δεις με την Κατερίνα και να παρακολουθήσετε και όλα αυτά τα ωραία που κρατάμε στην τροφιά. Για να περάσουμε τώρα σε ένα έτσι άλλο. Πώς το σκέφτεσαι το τραγούδι, το σκέφτεσαι με την έννοια της καριέρας πολύ ή τι σκέφτεσαι πώς αυτά τα χρόνια που γουστάρεις κάνεις την
την να μπω την εξεκίνη και λες όσο γουστάρω κάνω. Ή λες φανατικά, όχι, εγώ θα προχωρήσω και θα νιώθω ότι όλα τα χρόνια θα πω. Πού βρίσκεσαι εσύ σε ψυχολογία? Γουστάρεις κάτι τόσο πολύ για συνέχεια? Είναι, αυτό το επάγγελμα το έκανα από τα 16, μου ξεκίνησα στα 16 γιατί μου άρεσε. Mm-hmm. Μου άρεσε να εκφράζω με αυτόν τον τρόπο αυτά που αισθάνομαι. Στο τραγούδι, μου αρέσει ο κόσμος να συμμετέχει μαζί με τον τραγουδάω. Να του περνάω αυτό που νιώθω, την καψούρα, την αγάπη, τον πόνο, τον χωρισμό, τη διασκέδαση, να χορεύουν όταν τραγουδάω. Αυτά τα ωραία τραγούδια τρόπου, όπως είναι τα καγγέλια, τα χορδευτικά. Σε τέτοια είσαι, Κατερίνα, εσύ τέτοια γουστάρες. Σε αρέσει αυτά, έτσι, είναι τέτοια στήλα. Κοίτα, να σου πω, πιο πολύ σου είπα στο λαϊκό. Ναι, ο λαϊκό, να σας πω. Ρίτα, ή λαϊκό. Η δουλειά μας έκανε να μάθουμε και αυτά. Για να είσαι σε πρόγραμμα. Δεν πάω τώρα μόνο στα κλαμπ εγώ. Μπορεί να πάω σε ένα γάμο, μπορεί να πάω σε ένα πανηγύρι. Έχεις ρεπερτόριο. Πρέπει να έχεις υλικό. Δεν μπορεί να πεις τρία τραγούδια κάθε εξάδα. Όχι, βέβαια. Πρέπει να κρατάς πόρεμα, σωστά. Δεν μπορώ να πάω τώρα σε ένα γάμο και σε ένα πανηγύρι για να τραγουδάω όλη τη νύχτα καψούρα. Να σου πω πως είδα προχθές με μια που συμπαθώ πάρα πολύ αυτή τη γυναίκα. Και την εκτιμώ για πολλούς λόγους. Αλλά τη συμπαθώ πάρα πολύ και σαν παρουσία και σαν οντότητα, αλλά και επειδή τη δένει κάτι. Που μπορεί να μην τη αρέσει να το λένε αυτά, αλλά εγώ επειδή γουστάρω το γονίδι, με την Άτζη Ρατιβάγια κάπου. Ναι, συνεργαστήκαμε. Δεν ξέρω τι την πάω. Το Σάββατο το βράδυ. Έτσι, σα είδα πριν. Εμφανιστήκαμε στον Γκάζι, στο Red Club. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ ωραίο χώρο. Διοργανώνουμε συνέχεια πάρτι διάφορα και live προγράμματα. Mm-hmm. Δύο φορές έκανα με την Άτζη Λαβάγια, όχι μόνο με την Άτζη Λαβάγια, ήταν και ο Νίκος ο Φλωρινιώτης της Καλοφυλάκη. Και ο Νίκος να είναι καλά το παιδί. Ναι. Και ο Δημήτρης Ομίνου, φιλαράκι μου και αυτός, και πολύ καλοί όλοι οι συνάδελφοι, γιατί έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν. Και περάσαμε υπέροχα. Ναι, σας είδα ποτέ πολύ χάρηκα. Σας είδα γιατί λέω η Κατερίνα που είναι πρωτάβριο μαζί μου, μαζί μας, και είδα και την Άτζη και μ' άρεσε σας. Σας έβαλα. Και έχουμε συνέχεια διοργανώνουμε και πάρτι διάφορα και live. Μπράβο. Είναι πολύ ωραίο το μαγαζί. Και μ' άρεσε και το σχήμα, έχετε διαφορετικά πράγματα. Ο Νίκος άλλο στυλ. Ναι. Η Άτζελα αυτό. Εσύ, ωραίες γυναίκες. Το άλλο το παιδί, το μήνυμα δεν το ξέρω, αλλά μπορεί να είναι καλή φωνή πολύ, δεν το ξέρω. Δηλαδή, υπήρχε ένα γκέλ ωραίο σε αυτό που είδα αυτή που ήσασταν εκεί. Ναι. Ναι, είμαστε κάτι διαφορετικό. Ναι, ήταν ωραίο. Λοιπόν, παιδιά, Κατερίνα Γαλανοπούλου λοιπόν εδώ, σε αυτή την κουβεντούλα που κάνουμε απόψε, σε διάφορα θέματα. Και που το κουβεντιάζουμε έτσι και πάμε από το ένα στο άλλο σαν παζλ και που καταπιάνουμε από κάθε έτσι κουβεντούλα να μιλήσουμε και να μου πεις τι γίνεται από πλευρά σε... γιατί εσύ απέφυγες, θα πεις τώρα δεν υπάρχει δισκογραφία. Είχες και τώρα βέβαια το να θες να κάνεις κάποια... είναι ένα τραγούδι μόνο κάνει όμως, έτσι. Ναι. Τι έχεις κάνει, με το κλίπ δεν έχω κάνει. Όχι, με το κλίπ δεν έχω κάνει, έχω βγάλει ένα τραγούδι. Που είναι λίγο πανηγύρι αυτό το τραγούδι που έχω βγάλει. Υπάρχει στο YouTube. Το έκανα με τον φίλο μου, τον Πάνο τον Ρουμελιώτη, Θεός χωρέστον, με πολύ καλή σύνθεση. Στίχους. Στίχη είναι δική μου. Έλα. Η μουσική είναι του... Να σου πω πάνω σε τι θέμα διαπραγματεύεσαι αυτό το τραγούδι. Τι λες, γιατί μπορεί να το... Το θέμα είναι ότι εγώ τραγουδάω για τον δικό μου, ότι έχει βρει μια άλλη και είναι μαζί τη και θα έρθω να κάνω ζημιά, θα σπάσω μόλις εδώ με την άλλη και αυτά. Να πω πού λέει. Ρημαδιό νομίζω λέγεται. Να σου πω. Ρημαδιό το βέβαια. Ναι, ρημαδιό λέγεται ο τίτλος, ναι. Έλα, ωραία. Θα έρθω και θα τα σπάσω, θα γίνει πανικός και δεν το θυμάμαι κιόλας. Να το πετάσω όμως αυτό μες στο δικό σου και να είσαι από τον δικό μου, ρε Κατερίνα. Να πεις την ορχήστρα να το μάθουν εκεί μέσα και να σου το λένε το τραγούδι αυτό. Στο πρόγραμμα δεν το έχω βάλει. Είναι ταυτότητα να πετάς δύο κοιτά. Και ένα δικό μου. Και τελείωσε. Να το περάσω. Να το περάσει αυτό, ξέρετε. Γιατί σίγουρα θα είναι, μου αρέσει το ρημαδίο και το ύφος που λες και όπως το άκουσα το ξεκίνημα τώρα το. Θα τελειώσουμε λίγο τα καπέλα. Θα τελειώσουμε την κομπή. Θα τα δημιουργήσει τα λόγια λίγο. Γιατί θα μετά από όταν τελειώνουμε. Αλλά τι είναι, είναι και ωραίο σαν ταυτότητα. Δικό μου. Κράκ. Και όποιο το πιάσει. Όποιο το πετάει. Ωραία. Ιδέα καλή σου δώσα. Ιδέα καλή σου δώσα. Να το κάνει αυτό. Ταυτότητά σου να υπάρχει. Δεν μου λε τώρα. Αυτούς τους καιρούς δηλαδή, κάνει κάποιος ένα τραγούδι. Στηρίζεστε μόνο στο διαδίκτυο τελικά, μόνο στο ότι ανεβαίνει και το βλέπουνε. Πώς αλλιώς μπορεί να πει. Τώρα πλέον έτσι λειτουργούμε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τώρα πλέον έτσι λειτουργούμε. Με το Facebook, με το YouTube. Ναι.
Να βγάλεις ένα τραγούδι και κοιτάς τώρα πόσα views έχουν γίνει. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια και οι δισκογραφίες τα παρακολουθούν αυτά, έτσι. Εννοεί. Γιατί και ο Παντελίδης, θα σχολαστούν και το παιδί αυτό που πήγε αδικοχαμένα, να πούμε, και ο Παντελίδης από εκεί ξεκίνησε, από το YouTube. Ναι, ναι. Το έχουμε κουβεντιάσει το θέμα που σε γίνει. Ήταν η πρώτη περίπτωση. Μόνο που τα έγραφε τα τραγούδια, τα έγραφε για μια γυναίκα που αγαπούσε και χώρισε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, για πάμε τώρα στον. Όχι, δεν έχουμε εκεί πέρα τίποτα. Να δούμε. Να πάμε λίγο κουβεντούλα. Σαν άνθρωπο, πώ είσαι, Κατερίνα, με την έννοια τη πίστη και τέτοια. Είσαι. Αν είναι θρησκά. Ναι, ναι, πώ είσαι εκεί. Πιστεύω στον Θεό. Ναι, πιστεύεις τι εννοείται, πώς το πιστεύεις το Θεό αυτό δικό σου. Όπως μπορεί να το αναλύσει με δικά σου λόγια, γιατί για Θεό δεν αναλύονται εύκολα. Αλλά πώς το πιστεύεις, σαν πίστη, πιστεύεις ότι υπάρχει κάπου κάτι, ότι μετά όταν φύγουμε από εδώ μας συναντάμε τίποτα, ότι κάπου μας βοηθά. Κοίτα να σου πω. Θεωρώ ότι όλοι δεν έχουμε έρθει σε αυτή τη ζωή, να τους πάρουμε από εκεί. Ότι δεν έχουμε. Όπου έρθει όλοι σε αυτή τη ζωή για να κάνουμε οικογένεια, παιδιά κτλ. Θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν έρθει να κάνουν οικογένεια και να φύγουν και μόνοι τους. Ναι. Όπως ήρθαν να φύγουν μόνοι τους. Και ας έχουν κάνει οικογένεια, θέλω να πεις, γιατί λες τα δύο άκρα. Θες να πεις να κάνει οικογένεια και να φύγουν και μόνοι τους. Ναι, χωρίς να έχουν κάνει οικογένεια και παιδιά. Mm-hmm. Ή χωρίς να έχουν παντρευτεί ποτέ. Mm-hmm. Όπως εγώ δεν έχω παντρευτεί ποτέ και δεν έχω και παιδιά. Δεν έχω μετανιώσει. Εντάξει, ναι, έχεις ακόμα. Ναι, εντάξει, συμφωνώ, αλλά δεν, λέω δεν έχω μετανιώσει. Δεν έχεις μετανιώσει και καλά κάνει μέχρι τώρα, έτσι που είναι τα πράγματα. Ναι, δεν ξέρω αργότερα. Πότε θα σου βγει. Το αφήνω πώς θα έρθει η ζωή, πώς θα μου τα φέρει. Ναι, σωστά, αφού είναι όλα γραφτά, εγώ πιστεύω. Και στο κάτω-κάτω, οπότε θέλω να πεις, πιστεύεις σε κάποιες δυνάμεις. Πρόσεξε τώρα, γιατί με πεις κάπου άλλο, με πεις σαν ένα γραφτό. Ότι κάποιος, σαν να οδηγείται από κάπου αυτήν την ανώτερη δύναμη, πιστεύεις. Σαν Θεός, λοιπόν, πιστεύεις, ή υπάρχουν κάποιες δυνάμεις, πιστεύεις, ότι είναι γραφτά για να μην έχει κάνει τώρα εσύ, να κάνει ο άλλο, να μην έχει κάνει. Πώς το εννοείς εκεί που λέω για τον Θεό. Ο καθένας νομίζω ότι μόνος του στρώνει το δρόμο που θέλει να πάρει. Έτσι πιστεύεις. Δεν επιμένει. Υπάρχει και η μοίρα, υπάρχει και η τύχη. Ναι. Η μοίρα είναι γραμμένη από μόνη της. Την τύχη μπορούμε λίγο να την κάνουμε κι εμείς. Ωραία, μ' αρέσει αυτή η διευκρίνηση που κάνεις. Μοίρα είναι δεδομένα ότι η μοίρα σου είναι. Ναι, ότι δεν αλλάζει. Η μοίρα είναι δεδομένη. Μα πας και στο μπαλκόνι και μου κάνεις ακροβατικά. Θα πέσει και από κάτω. Αυτό εννοείς. Αυτό λέω ότι τη μοίρα. Λέμε μοίρα. Εγώ έχω πατέρα τον τάδε. Είναι η μοίρα μου έτσι. Αυτό είναι ο πατέρα μου να είναι. Δεν μπορώ να τα αλλάξω. Την τύχη μου σε κάποια πράγματα που μπορώ να την αλλάξω. Ναι. Να επιλέξω. Στην τύχη σου επιλέγεις κιόλας. Στην τύχη επιλέγεις, ναι. Μικρά σημείο. Ή βοηθάς. Είδες που λέει βοήθα και εσύ συναγερά και Αθηνά και χείρα κίνη. Σωστά. Λοιπόν, πες μου τώρα κάτι πάνω σε αυτό που είπες. Είπες το ότι η οικογένεια ή παιδί. Ξέρεις τι λέγανε οι αρχαίοι, το πω κι άλλη μια βραδιά σε μια εκπομπή. Λένε το πρώτο ευτυχισμένος άνθρωπος είναι αυτός πρώτον. Καλά που έχει υγεία. Το ξεπερνάμε αυτό και πάμε. Δεύτερο ευτυχισμένο είναι αυτό που δεν έχει κάνει οικογένεια. Ναι. Και τρίτο σε αξία ευτυχισμένο είναι αυτό που δεν έχει παιδιά. Και τα ακούς λίγο τρελό αυτό, αλλά σοφά ναι, μυαλά. Που έχει υγεία, είναι δεδομένο, που δεν έχει οικογένεια και δεν έχει παιδιά. Και αυτό παιδιά δεν θα πει πω δεν είναι ότι ανατρέπονται όταν ευτυχισμένη μια οικογένεια και καλά τα παιδιά. Γενικά φαίνεται η πλειονότητα, βγαίνουν στραβά αυτά. Και γι' αυτό λένε το ότι η ευτυχία, αυτό το φοβερό μου κάνει εντύπωση. Και μιλάμε τώρα για μυαλά περίπτωση αρχαιοέλληνων. Τώρα μην πω ψεύτης πλέον, αν το πω Διογένης, αν το πω Τάδη, αν το πω Διότο. Πρώτον, υγεία. Δεύτερον, να μην έχεις οικογένεια, σαν να φαίνεται ο άνθρωπος ότι είναι ευτυχισμένος δηλαδή, και να μην, μην πονάς για τίποτα στη ζωή. Εντάξει, είναι και αυτό μία άποψη. Είναι μία άποψη. Εσύ θες να πονάνε στη ζωή για σένα και να πονάς. Δηλαδή, σαν άνθρωπος, είσαι συντροφικός, κάνεις, ξέρω εγώ, θέλεις να έχεις και να νιώθεις το ότι είσαι πιο αδεσμευτός άνθρωπος και λες μέχρι ένα σημείο. Πού βρίσκεσαι σαν άνθρωπος. Εννοείς τι να πονάω όταν είμαι με κάποιον σύντροφο ή γενικά τον συνάνθρωπό μου. Όχι, τον συνάνθρωπο είναι δεδομένα πονάς. Δεν είσαι κακό παιδί. Λίγο που σε βρίσκω εκεί πέρα, σου λέω. Εννοείς τον σύντροφό μου. Ναι, σαν ιδιωτικά σου. Είσαι από του ανθρώπου δηλαδή, που θέλει συντροφικότητα πολύ ή είσαι ένα άνθρωπο λίγο πιο αδέσμευτο. Γιατί πάνω άνθρωποι που είναι πολύ καλά παιδιά. Κοίτα να σου πω. Έχω μάθει στη ζωή μου να συμβιβάζομαι. Να συμβιβάζομαι και να είμαι μόνη μου και με τη συντροφικότητα. Έχει τύχει να μείνω και πολλούς μήνες μόνη μου χωρίς σχέση. Γιατί ήταν επιλογή μου. Σωστά, σωστά. Αλλά έχει τύχει να κάνω και μακροχρόνιες σχέσεις. Σωστά. Αυτό το να συμβάλλεσαι
συμβιβάζεσαι γενικά στα προσωπικά σου καθένα. Σ' αρέσει να συμβιβάζεσαι. Δηλαδή, έχει συμβαστεί σε πράγματα, ξέρω εγώ, που λες, δεν μου πάει εμένα, αλλά τι να κάνω για αυτό το δεσμό, δεν πάει να μπω τίποτα. Και κάποιος... Έχω συμβιβαστεί, ναι, έχω φύγει από την Αθήνα. Ναι. Έχω φύγει από την Αθήνα και έχω κάνει σχέση στη Σπάρτη. Το παράτησα όλα εδώ στην Αθήνα. Που εκεί πήγα στη Σπάρτη που δεν ήξερα κανέναν. Μόνο το παιδί αυτό που είχε τη σχέση. Και πήγες να κενά. Και πήγα και έμεινα εκεί 2 χρόνια. Μετάνιωσες? Όχι, δεν μετάνιωσα. Ποτέ δεν μετάνιωσα αυτό που έκανα. Ναι. Γιατί τα απόλαυσα, γιατί τα γούσταρα, γιατί τα χάρηκα, τα χόρτασα. Ναι. Και λες και τι έγινε αυτά τα χρόνια, ήταν δικά μου. Δεν ζούσα εγώ. Δεν μετάνιωσα για τις καταστάσεις. Μετάνιωσα για κάποια λόγια που υπόθηκαν από τον σύντροφο. Στο τέλος του χρονού. Ναι. Στο χώρο τέλος πάντα. Ότι. Ας αναχαριστεί. Να σου καταλήξω. Όχι. Δεν είναι ωραίο ποτέ να χτυπάς το παρελθόν κάποιου ανθρώπου. Ναι. Ό,τι και να έχει κάνει στη ζωή του. Το παρελθόν ανήκει στον ίδιο τον άνθρωπο. Σωστά. Αυτό. Εγώ είχα αυτό το πρόβλημα, από την αλήθεια. Έλεγε κάποια πράγματα που ήξερε το παρελθόν. Ναι. Αυτά του λέω γίνανε στο παρελθόν. Αφορούν εμένα, είναι δικά μου, τελειώσαμε. Και στο όχι, το ξανά λέγε. Ναι. Δεν μπορούσα να συνεχίσω εγώ με αυτόν τον άνθρωπο όταν κάθε τη λύση είναι και για το παρελθόν. Ναι, ένα αυτό. Και δεύτερον, το εξής, ότι είναι το θέμα πώς φέρνεσαι. Πώς φέρνεσαι το καιρό εκείνο σε ένα άτομο. Κι εγώ ήξερα πράγματα για το παρελθόν το συγκεκριμένο, αλλά δεν ήταν το θέμα μου αυτό. Το θέμα μου ήταν να προχωρήσω. Ναι. Ναι. Άρα δηλαδή κάνεις συμβιβασμούς μεγάλους ή μικρούς. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη θυσία είναι το να αφήνεις και πράγματα για έναν άνθρωπο. Το να αφήνεις πράγματα δικά σου για έναν άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια είναι θυσία. Όταν αφήνεις πράγματα πέρα από ό,τι φτιάχνεις από το δικό σου δρόμο. Φιλιά. Βεβαίως. Οικογένεια. Σωστά. Γιατί άφησα και τους γονείς μου και πήγα εκεί πέρα που δεν ήξερα κανέναν άνθρωπο. Ή και κάτι άλλο κατά. Δεν ξέρω αν έκανες τα δουλειά. Μπορεί την έκανες μερικές φορές. Κάνουμε και εις βάρος της ίδιας δουλειάς δικής μας. Γιατί όταν ποντάρουμε σε άλλο άτομο, τι κάνουμε. Χαλάμε την ενέργεια, την ενεργητικότητα και αυτό που έχουμε για το δικό μας το δρόμο και βοηθάμε και φέρεις την δουλειά. Αυτό συμφωνώ, αλλά είμαστε και μερικοί συναισθηματίες. Λειτουργούμε με την καρδιά, όχι με το μυαλό πάντα. Με το συνέστημα. Λέμε θα το κάνουμε και όπου τραβήξει και σπονέσου. Εγώ θα το κάνω. Ναι. Αυτό πιστεύω πως τους ανθρώπους που έχουν συνέστημα συμβαίνει, γιατί είναι και κάποιοι άλλοι που κάνουν τετράγωνα δεσμούς, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Λένε μωρό μου αγάπη μου, αλλά στην πράξη είναι του κόλου. Συμφωνώ. Γιατί? Και ξεγελιέται κανείς, είτε άντρας είτε γυναίκα, μέσα από αυτό το ουδέτερο που να μην κάποιο δεν πειράζει τα δικά του δηλαδή, δεδομένα, κοιτά, βάζουν κάποια όρια λένε, και έτσι, δεν το βλέπω άλλο. Ναι, ρε, πώς και δει. Και ξέρεις, αυτό είναι πολύ. Να πεις κάτι εγώ. Εγώ κάνω πολύ υπομονή με τις σχέσεις και τους συντρόφους. Κάνεις, Ναι, κάνω. Κάνω πολύ υπομονή γιατί δεν έχω μάθει να γκρεμίζω. Κάνεις ό,τι μπορείς να σώσεις. Ναι. Και εγώ έτσι το πάω. Και εγώ έτσι έχω κάνει. Και δεν έχω μετανιώσει ποτέ όποτε έχω κάνει μεταξύ μας. Πραγματικά έχω κάνει συμβασμούς και λέω άστερο. Όχι συμβασμού, βέβαια, κοιτά. Όχι ξέρω να προσβάλλουμε. Όχι συμβασμού. Συμβασμούς να χάσω για τη δουλειά μου, να μην ποντά. Πολλά πράγματα τέτοια. Δεν εννοώ συμβασμούς με την έννοια να είμαστε. Λοιπόν, Καθηρίνα Γαλανοπούλου, παιδιά, έτσι σε αυτή την κουβέντα την ωραία απόψη εδώ, ανάλαφρη, ωραία, όπως ωραία είναι η ίδια και η οποία. Μου έδωσε να κάνω, μάλλον μου είπε, πάρε αυτές τις φωτογραφίες και ανακοινοποίηση, Κακλαμάνη. Κύριε Κακλαμάνη, γιατί με λέει. Και κάνω ανακοινοποίησεις και δεν βλέπω την live. Ρε άνθρωπε! Όχι, μου λέει, δεν κατάλαβα. Εδώ οι δικοί μου έχουν πάει 200 και. Ρε άνθρωπε, πρέπει να σημαίνει κάτι που. Όχι! Καλά λέω. Εντάξει, να σου πω εγώ. Καλά, δεν μπορεί να ξέρετε, κυρία Γαλανοπούλου, ποιε έχει τα γυναίκε, ποιε είναι πιστεύω. Όχι, δεν αγκάθω να ασχοληθώ. Ξέρει τι πιστεύω, Καθηγητή, σε αυτό. Γιατί αυτό δεν μου ξέρει. Πρέπει να περίμενα. Βλέπετε καμία κατρέμα. Όχι, λέει καμία. Βλέπετε που έχει καμία. Πρέπει κάποιο να σου έχει ανεβάσει φωτογραφίε αυτέ και να έχει βάλει. Μπορεί να το έχω κάνει κι εγώ έτσι. Εσύ να τι έχει ανεβάσει. Μόνο και να έχει κάνει φραγή να τι βλέπουν κάποιοι. Ναι, αυτό έχει βάλει και ο μαμά. Όχι. Αυτή που θέλω, ξέρω εγώ. Μου βγήκε η Παναγία. Τη έχω κάνει μια πολύ ωραία φωτογραφία, παιδιά, που είναι προφίλ. Γιατί είναι στα λατινικά. Καταρίνα, μικρά, κάπα μόνο κεφαλαίο. Γαλανοπούλου να την έχετε φίλη, να τη κάνετε τίματα όποιο θέλει. Και να δείτε και τη δουλειά τη. Πώς κινείται. Έτσι, πέρα από το κανάλι που έχει. Λογικό είναι πως έχει διαφορετική οντότητα. Άλλο του και το Facebook. Και που εμφανίζομαι. Και που εμφανίζεται. Έτσι.
Οπότε λοιπόν. Τώρα τελευταία έχουμε στέκει στο Red Club. Γκάζι, Περσεφόνη 33, εκεί κάνουμε, στείλουμε τώρα τα περισσότερα live. Ωραία. Οπότε λοιπόν, καλά που το είπε και θα το ξαναπώ. Ελληνάρικο το μαγαζί. Τις άλλες μέρες όταν δεν έχουμε live, παίζει ελληνικά τραγούδια, ελληνάρικο καθαρά. Αλλά συγχρόνως βάζουμε και διάφορα παρτάκια με hip hop. Happening τέτοια, ναι. Σου πεις, πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν, για να ολοκληρώσω την με τις φωτογραφίες, λοιπόν κάνω κοινοποιήσεις και είναι μερικές φωτογραφίες και πολύ ωραία τα προφίλ εδώ. Και δεν έχω ούτε ένα. Ρε, τι, λέω, ψόφισε το κανάλι. Όχι, ρε, πως λέω, κάτι συμβαίνει. Δεν με γουστάρει κανείς τώρα πια. Και ξαφνικά εξακριβώνω ότι μπαίνω σε μια άλλη φωτογραφία. Πάπα, πάπα, αρχίζει να λέω. Πώς βλέπετε εδώ. Ξέρεις ότι εγώ είμαι όλα εκπλήξεις όποτε είμαστε μαζί. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Κατερίνα, για να πάμε λίγο τώρα, παιδιά, να δούμε λίγο ακόμη, δευτερόλεπτα, κάτι και γυρνάμε. Auto Electric Service και Car Stereo Car Audio. Εδώ όλα από ηλεκτρονική διάγνωση λαβών και προγραμματισμό εγκεφάλων και από βελτίωση επισκευής κινητήρων μέχρι ηχοσυστήματα, συναγερμούς, φώτα ξένων, αισθητήρες, αμορτισέρ, μπαταρίες, air condition και γενικό σέρβις αυτοκινήτων. Η πείρα μας, η σιγουριά σας. Πίνα Κέτερινγκ. Αναλαμβάνουμε και στο χώρο σας. Δεξιώσεις γάμου, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι, μπουφέ σε όρθια και καθιστά γεύματα, δείπνα, θεματικά πάρτι αλλά και εταιρικές εκδηλώσεις. Φυσικά σε ειδικές τιμές των καιρών. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός, ιδανικό προσωπικό, ελληνικά φρέσκα υλικά, κορυφαία κρασιά για να σας είναι όλα αρχοντικά. Ξεχωρίζει και είναι η χάσα από ταβέρνα Μπαρμπανάσος στην Αμφιάλη. Αν θέλετε να φάτε σωστά, να περάσετε όμορφα σε ένα ωραίο περιβάλλον Μπαρμπανάσος. Αν θέλετε άριστη κουζίνα και γενική εξυπηρέτηση, Body Move. Η δύναμη στο ελληνικό ρούχο. Body Move. Body Move. Το δικό σου ιδιαίτερο ρούχο. Body Move. Body Move. Η δύναμη στο ελληνικό ρούχο. Λοιπόν, για να έρθουμε λοιπόν τώρα, να έρθουμε εδώ. Όταν είσαι στη πίστα, ποιο πιστεύεις ότι είναι το όπλο σου, το δυνατό, το ντύσιμό σου, το νάζι σου, ξέρω εγώ, το ύφος, το προκλητικό πορνάκι, το θηλυκό που πουλάς. Τι πουλάς εσύ, τι πιστεύεις με... Κοίτα, όσο γίνεται πιο ρεαλιστικά να πεις. Εγώ που πουλάω το... Έχω το αυτό μου, 2 μέτρα γυναίκα και πουλάω το... Δεν θέλω να... Να σου πω την πότα. Λοιπόν, τι πιστεύεις, Κατερίνα, έτσι με το... Κάποιες φορές πουλάω φωνή και ψυχή. Ναι. Δεν ξέρω τι βλέπουν οι άλλοι από κάτω. Αυτό θες να πουλάς. Ναι. Έτσι. Φωνή δηλαδή, κάτι να σε θαυμάζουν στη φωνή, πάνε να λένε τι γυναικάρα είναι. Τι πιστεύεις εσύ. Κοίτα να σου πω. Σ' αρέσει να έβγαινε σου. Αλλά θα πούνε και κάποια ωραία κομπλιμέντα, ότι ωραία γυναίκα. Ναι. Σίγουρα, αλλά δεν είναι μόνο να λένε ωραία γυναίκα. Θέλω να ακούω να λένε και ωραία φωνή, γιατί μου το λένε. Ναι. Μου λένε ότι τραγουδάς πολύ ωραία και πρέπει να μου λένε. Σ' αρέσει αυτό, διότι αυτό θέλεις, αυτό κάνεις το επάγγελμα και αυτό θέλεις. Αυτό είναι το επάγγελμα μου. Τραγουδάω. Δεν είμαι μοντέλο. Πώς θα δείξεις, ναι. Μόνο πουλάω κορμί. Να σου πω, από το σώμα σου ποιο είναι το πιο ωραίο σήμα που στέκει. Ξέρω. Τι πιστεύεις, Κατερίνα, πιστεύεις στο πρόσωπό σου, πιστεύεις στα μάτια σου, πιστεύεις στο τέτοιο σώμα. Ναι, στο πρόσωπό μου και στα μάτια μου, ναι. Πιστεύεις. Μου έχουν πει για τα μάτια μου. Έχεις ωραία μάτια. Τώρα άλλοι μπορεί να βλέπουν το πισινό μου, τι να πω. Αυτό ήθελα να σου πω. Εκεί ήθελα να καταλήξεις εσύ. Έτσι. Άντε, σε βοήθησα. Δεν Κατερίνα, αυθόρμητη που είναι. Βοηθάς την κουβέντα πολύ, μου αρέσει. Εντάξει. Είδε να σου πω το πισινό, θα πω το ποπό. Ναι. Δηλαδή έτσι, όταν σε έλεγα από κάτω, έλεγα. Ωραία, τι έλεγα. Πρώτον, καλό παιδί μου. Είσαι πρώτα καλό παιδί. Έτσι έβγαινε εκεί πέρα, καλό παιδί. Και έλεγα εντάξει, καλό παιδί, καλό παιδί. Θα κάνω μια παρένθεση. Στα τόσα χρόνια που είμαι στη νύχτα και τραγουδάω, υπάρχουν καλλιτέχνες που με έχουν χάσει συνάδελφοι που δεν με έχουν δει τόσο καιρό. Λόγω γιατί εγώ δουλεύω αλλού, ναι, οι συνάδελφοι δεν δουλεύουν αλλού, έχουμε χαθεί. Ναι. Κι όμως όταν συναντιόμαστε, μου λένε πάντα ίδια είσαι, δεν έχεις αλλάξει καθόλου.
Εγώ όταν σαν χαρακτήρα εννοώ. Σαν χαρακτήρα είναι το ίδιο. Εγώ όταν μπήκες μέσα λέω, πω ρε, πως πιο νέοι. Πιο μικρή. Ναι. Αφού μου μπήκες μέσα λέω, πω πιο κομμένα. Με το χρουπί αυτό το ίδιο. Ναι, σου λέω, λοιπόν, πιο, ξέρω εγώ, είναι και το μεστό. Κοίτα, και μερικές φορές τα χρόνια στο κάθε άνθρωπο μπορεί να του γυρίσουν, ξέρεις, πιο εμπειρία και πιο μορφιά και πιο λάμψη. Πολύ. Εντάξει, σε μερικούς ανθρώπους. Παίζει ρόλο ότι δεν έχω και άγχος τόσο πολύ όσο έχουν οι άλλοι. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, και εμένα με προβληματίζουν κάποια οικονομικά θέματα. Όλοι έχουν οικονομικά θέματα. Έτσι. Αφού γίνεται κερί, παράξενο. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν θα πέσω και στα πατώματα. Δεν είναι πολύ καλό αυτό που έχεις. Δηλαδή είναι μεγάλο πράγμα να έχεις μια ηρεμία και εκεί στηρίζεσαι για να προσέχεις και να κάνεις για να αντέχεις και σε αυτό το χώρο και σαν δουλειά. Μπορεί να σου έρθει και περισσότερο στα γενικά η νύχτα θέλει γερό στα μάχηνα. Ναι, καλά. Πες μου τώρα. Νύχτα. Δουλειά και ονόματα. Πες πιο γουστάρεις από γυναίκες. Ποιες πιστεύεις στην Ελλάδα, κανένα δύο φωνές τρεις. Από πιο παλιά και πιο νέα. Εντάξει. Να πούμε Βιτάλη τώρα. Να πούμε Μαρινέλα. Υπάρχουν πολλές αξιολογικές φωνές. Ναι, κορυφές. Να πούμε πολύ πάνω, να πούμε πολύ παλιά. Γνωστή, πολύ περίπτωση. Η οικογενειακή φίλη και η πολύ πάνω. Ωραία, ναι. Ναι. Τη μορφή και αυτής. Πολύ απλή γυναίκα, γιατί την έχω γνωρίσει και προσωπικά. Κάθε καθαρή Δευτέρα έρχονταν σπίτι, έκαναν οικογενειακά με τους γονείς μου και με το γιο της, το Βαγγέλη. Ναι. Το Βαγγέλη το ξέρω από πολύ μικρό, το γιο της, το Βαγγέλη. Ένα παιδί έχει πολύ πάνω, δεν το ξέρω. Να σου πω, δεν είναι καμία σχέση με το χώρο. Εντάξει, όχι. Λέω μήπως έχουν τα γούστα παιδί, έκανε μια προσπάθεια από τη Τζένι πάνω όταν πώς το λένε το παιδί και μετά δεν συνέχισε και αυτό ρωτάω μήπως. Όχι. Θα μιλάς για τον Μιχάλη εσύ τώρα, τον Ριγόπουλο που λέει όταν... Μπράβο, είδες πως πήνα πρώτα. Όχι, δεν πήγες. Δεν πήγες. Δεν πήγες. Ο Βαγγέλης ασχολείται με τον ήχο. Τι φωνάρα αυτή πάντα σε πολύ πάνω, ρε παιδί. Ναι, έφερες κουβέντα κορυφές είπε με τώρα. Να σου πω, πάμε λίγο πιο νέες, τι πιστεύεις. Πιο νέες, η Πάολα. Πάολα, την πας, Δεν την έχω δει ποτέ live στο μαγαζί. Ολοκλήρωση. Γουστάρω όμως γιατί μ' αρέσει όπως τραγουδάει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει φωνή η γυναίκα τώρα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει τεχνική. Λοιπόν, Κατερίνα, την Πάολα το μου λέγανε, έλεγα ωραία και κάτι βιντεοκλίπ είναι ωραία γυναίκα. Αυτό που είδα πρόσφατα, το ύφος που τραγουδάει και την ενεργητικότητα που εκπέμπει. Δεν τυχαίο μαγιά τη. Την άτιμη ένα βράδυ βρέθηκα σε ένα σπίτι και βλέπω. Λέω, αυτή είναι η Πάολα. Τόσο πολύ καλή. Μιλάμε γυναίκα, έλεγε. Αξίζει και μόνο αυτό που λες και ήταν επί 2 ώρες 3 σε μια ενέργεια φοβερή. Και μόνο γι' αυτό πραγματικά δεν είναι τυχαία αυτή η γυναίκα. Παίρνουν κάτι από άντρες. Από άντρες, τι παλιούς. Ναι. Ο Πάριος μ' αρέσει. Πάριος. Παιδιά, κάτι σημαίνει στο chat, σε αυτό έχετε δίκιο. Μπορεί μου κολλάει το chat. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σε κάνω τίποτα. Θα κάνω μια προσπάθεια εγώ σε κάτι. Θα κάνω μία επανεκκίνηση στο chat μου να δω μήπως έχετε κάποιο πρόβλημα πραγματικά και δεν μπορείτε να γράψετε. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν εξηγείται αλλιώς να σταματήσουν ξαφνικά τα μηνύματα. Αλλά εμείς ευτυχώς που είναι live, κουβεντιάζουμε και δεν έχω πολλά θέματα να πούμε και κρίμα αν τυρανιέστε να γράψετε. Δεν ξέρω, παιδιά. Πάμε λοιπόν τώρα στους άντρες, είπες πρώτον. Είπα τον Πάριο. Τον Πάριο, τον Πάριο, ναι. Ο Οικονομόπουλος μου αρέσει. Καλό παιδί, γιατί τον έχω γνωρίσει και προσωπικά. Απλό παιδί. Και έχει και μια προσωπικότητα το παιδί, ε. Πολύ καλό παιδί. Ωραία. Ωραία. Και ποιους άλλους έτσι τους πας. Τι να πούμε τώρα. Να πούμε για Γονίδη ή να πούμε για Καρά. Τον πας αυτούς, να τους πας αυτούς. Εντάξει, αφού τραγουδάνε καψούρα, θα τους πηγαίνουμε. Ναι. Γονίδης και τόσοι άλλοι μπορεί να τους ξεχνάμε τώρα, αλλά ήθελα να δω και το ύφος που γουστάρεις εσύ. Που παίζεις σε φωνές και τέτοια. Εκεί πες πάρα πολύ ωραίες φωνές και πράγματι ήταν σε ωραία επιλογή στις γυναίκες και στους αυτούς που είπες άντρες είναι ο καθένας με Θεός. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα παιδιά. Ένα ακόμη μικρό δευτερόλεπτα. Θα μας χάσετε πάλι για δευτερόλεπτα για να δούμε λίγο ακόμη κάτι. Γιατί μετά, αν τελειώσουμε, θα έχω μετανιώσει. Θα λέω, αμόν ξέχασα αυτό. Να δούμε τη φίλη μας την Ειρήνη, ένα ωραίο μαγαζί που έχει εκεί στο Εγάλεο. Και με τι άλλο θα το δω τώρα στην πράξη. Και επιστρέφω. Ένα αλλιώτικο. Ένα προχωρημένο μαγαζί στο Εγάλεο. Είναι το FG. Καφέ Cocktail Bar FG. Από τις 9 το πρωί ως το βράδυ. Από τον καφέ και την ποικιλία σας μέχρι το ποτό σας. Εδώ ακούτε και rock και jazz και soul
και δίσκο. FG. Ένα στέκι και για καλλιτέχνες, αλλά και για όσους είναι καλλιτέχνες στην επιλογή. Και ο προηγούμενος, αλλά και τούτος ο αιώνας, ντύσιμο πανταζόνας. Σιβιτανίδου 23, Καλλιθέα. Ντύσαμε το χθες, ντύνουμε το σήμερα και θα ντύνουμε και το αύριο. Απλά γιατί βλέπουμε μπροστά. Και ο προηγούμενος, αλλά και τούτος ο αιώνας, ντύσιμο πανταζόνας. Παίζετε τα επιτραπέζια παιχνίδια σας και σε ένα ζεστό περιβάλλον πίνετε το ποτό σας και απολαμβάνετε τον καφέ σας. Bianco Nero στο Γκίζι, για να περνάτε όμορφα. Λοιπόν, έπρεπε να υπάρχει, παιδιά, κάποιο πρόβλημα στο chat. Δεν νομίζω όμως. Γιατί όμως λέγεται εμφανίζει, μα λέει ο Χαράλαμπος, αλλά του Χαράλαμπου το εμφανίζει. Άρα, μήπως δεν γράφετε και ακούτε. Κανένα από τα παιδιά τα άλλα μπορεί να μου γράψει, παιδιά. Εάν θέλετε, κανένας γιος, όποιος θέλει, ας γράψει κάτι για να δούμε αν έχει πρόβλημα. Γιατί αν γράψει, θα είναι ένα ακόμη αποδεικτικό. Παρόλο που όταν γράφει, στο κανένα πάνω από δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, Κατερίνα. Να έρθουμε λίγο ακόμη τώρα σε λίγο κουβεντούλα ακόμη. Έχουμε μπροστά μας, έχουμε γύρω στη μία μισή ώρα που τα λέμε και θα έχουμε λίγο ακόμη παρόλο που μου είπες ότι κρυώνεις. Κρυώνεις λίγο. Λίγο. Και δεν φτάνει. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο... Μπορεί να είμαι και λίγο αρρωστούλα γι' αυτό. Έχω ένα ελαφρύ κρυωματάκι. Γενικά σου αρέσει. Βήθα, βήθα. Ναι. Γενικά είσαι, σ' αρέσει η ζέστη. Το καλοκαίρι δηλαδή σε γεμίζει πιο καλά το χειμώνα ή δεν κάνεις επιλογή. Κοίτα, αν πούμε χειμώνας και καλοκαίρι, αυτές τις δύο μήνες σας πάρουμε, τις δύο εποχές, τους μήνες του καλοκαιριού, τους μήνες του χειμώνα, έχουν και οι δύο εποχές τη χάρη τους. Το καλοκαίρι, εντάξει, δεν το συζητάω, τρελαίνομαι, θέλω να κάνω θεραπεία, πάω με τις φίλες μου, κάθομαι στην πλάζ, πίνουμε τα κοκτέιλ μας, κουτσομπολιό αλκοόλικο. Γιατί εσείς οι γυναίκες πρέπει να πάμε με τις φίλες μου, δεν είναι με τους φίλους. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί πάντα είστε, λες τις φίλες. Όχι, πάω και με φίλους άντρες, δεν είναι πάω. Πάω. Απλά η μεγαλύτερη παρέα μου είναι οι γυναίκες. Ναι, πάλι με τις γυναίκες, γιατί κάνεις το κουζό. Έχουμε κοινά, έχεις δίκιο. Κοινά να πούμε. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πάνω σε κορίστα, ήθελα να σε διακόψω όλα χαβαλένα. Αν και δεν μου αρέσει να κάνω και παρέα με άντρες. Πώς θα πας τις παρέες με τους άντρες, πώς είσαι, με ποιες θα έχεις πάει. Μια χαρά. Με γυναίκες ή με άντρες. Πώς είσαι εσύ έτσι, σαν... πώς είσαι, δεν μιλάμε ιδιωτικά. Ναι. Μιλάμε σαν εμπιστοσύνη και φιλία και... Κοίτα, πιο πολύ μπορώ να εμπιστευτώ άντρες, πιστεύω. Γιατί το λέτε όλες οι γυναίκες αυτά, εσύ, τόσο πολλοί γυναίκες είναι πώς θα βγάλουμε το μάτι, τι πιστεύετε. Όχι, αλλά... Πολλές γυναίκες το έχουν πει αυτό και έχεις δίκιο. Δηλαδή λέει, πιστεύουν καλύτερα τους άντρες. Μήπως είναι... Τους άντρες, ίσως γιατί δεν μπορούν να μας πειράξουν από τώρα. Να σπειράξουν με την έννοια ότι θέλουν να μας κάνουν κακό όσον αφορά στην ιδιωτικά, τέτοια, ναι. Έτσι λες, κι άμα είναι κανένα άντρας, αδερφή και σου, χτυπήσει τα ιδιωτικά. Πιστεύω ότι μπορώ να εκμεταλλευτώ πιο πολύ έναν άντρα στα προσωπικά μου, γιατί ξέρω ότι δεν θα με βγάλει. Δεν θα πει, θες να πει να το κάνει. Ναι, να το κοινοποιήσει. Ναι. Ότι θα μείνει εκεί. Οι άντρες είναι πιο μυστικοπαθείς, πιστεύεις. Δηλαδή μπορεί να κρατήσει περισσότερο ένα μυστικό όταν πει κάτι. Ναι, έτσι λες. Ναι. Ενώ η γυναίκα θα το κάνει. Όχι, και η γυναίκα θα το κρατήσει, αλλά μπορεί σε κάποια στραβή ή σε κάποιο τσακωμό τσουπ να το. Στην κακία της πάνω ή στα νεύρα της να το πει. Ναι. Δεν μου λες σε αυτό το που εμπιστεύεσαι περισσότερο τους άντρες. Χωρίς να με ενδιαφέρει στο κρεβάτι τι κάνει ένας άντρας ή μια γυναίκα. Τι κάνει στο κρεβάτι και δεν θα δείξω πρόσεξη. Είναι λεπτό αυτό που κάνω. Αυτό που κάνω για την εγχείρηση και λογικά στο λόγο. Εσείς οι γυναίκες που κάνετε πολλές αδερφές παρέα. Όχι εσύ. Yeah. Οι γυναίκες. Χωρίς να με ενδιαφέρει τι κάνει στο κρεβάτι κανείς. Προς Θεού. Το κρεβάτι είναι του καθενός που. Ναι, ναι, ότι γουστάρει, το συζητάω και φίλου μου και τέτοια. Δεν φοβάστε ποτέ ότι αυτές οι αδερφές μπορούν να σας χτυπήσουν κατάσταση ιδιωτικά μου. Όχι, για ποιο λόγο. Τι έχουν να ζηλέψουν οι αδερφές. Και οι γκέοι από εμάς. Συγγνώμη. Θέλω να το ξανασκεφτείς. Ξαναλέω. Εγώ έχω κάνει παρέα με. Ωραία. Και με αδερφές, αλλά δεν ήταν ποτέ πρόβλημα μαζί. Δεν ήταν ποτέ μια αδερφή να σου χτυπήσει ένα ωραίο παιδί να έχεις και να πάτε κολλήσει. Όχι. Εντάξει. Ποτέ δεν είχα τέτοια. Είχα ένα. Πραγματικά έτσι. Πρώτη φορά που το κάνω. Είναι σαν να σου λέω τώρα εγώ. Έχεις κάνει ποτέ παρέα με λεσβία και να έχεις μια κοπέλα και η κοπέλα που είναι λεσβία να σου χτυπήσει την κοπέλα σου. Να θέλει να την πιάσει γκόμενα.
Γιατί να μην, άμα ήταν και το είχα δει αυτό ή να βλέπατε, δεν θα το λέγατε. Μπορεί να σημαίνει αυτό, Πατέρα. Λέω, σε εσένα σου έχει τύχει. Και αν μην το ξέρουμε κιόλα. Εγώ έχω πετύχει. Εγώ έχω πετύχει σε παρέα, την οποία όπω γίνανε και έτσι έκανε στη δικιά μου έτσι συνέχεια. Και λέω τι μαλάκι σημαίνει τώρα, τι κάνει. Δεν ξέρω. Πάψε για σχέσει. Και με γκέι και με. Ναι, ναι, θέλω να σου πω ότι δεν είναι, θέλω να πεις, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει... Μπορεί να έχουμε και τα ίδια γούστα, το έχεις γι' αυτό. Τα ίδια γούστα ποιο. Ναι, μπορεί εμένα να μου αρέσει ένας τύπος άντρα του τάδε ναι. Και του γκέι να του αρέσει ένας άλλος που θα είναι σωματαράς, που θα έχει τατουάς. Α, να μην έχουμε τα ίδια γούστα, είπες να έχουμε τα ίδια γούστα. Να μην έχουμε τα ίδια γούστα. Ναι, άμα έχουμε τα ίδια γούστα, λέω, δεν υπάρχει... Ξέρω εγώ, η γυναίκα να νιώθει λίγο γιατί ξέρει ο ομοφυλόφιλο. Όχι, εμένα τουλάχιστον δεν μου γνωρίζουν μια τέτοια. Οι ομοφυλόφιλοι δεν έχουν και μια τάση να ξεπερνάνε το θηλυκό προ τη γυναίκα εκεί πέρα. Δεν έχουν μια τάση τέτοια. Μπορεί, αλλά εμένα δεν απασχολεί. Δεν ασχολούμαι με αυτά. Δεν ξέρω τι κάνει ο καθένα τίποτα. Δεν κοιτάξαμε τι κάνει στο κρεβάτι κατένα. Είδε που είπα. Πρόσεξε πώ το λέω. Είδε πώ το είπα με τι χειρισμό έκανα. Δεν κρίνουμε τι κάνει ο άλλο. Ναι, αλλά δεν έχω τέτοιε εμπειρίε. Λέω αν έχει καταλάβει σε μια παρέα να λε. Μα το μάλλον τον έχουμε εδώ πέρα και κοιτάει πώς θα χτυπήσει τις άλλες. Εντάξει. Εντάξει. Αυτό ήθελα. Αυτό ήθελα. Ότι κοιμάστε ήσυχες από τις αραφές. Εδώ αυτό. Μια χαρά. Για να κοιμόμαστε. Για να κοιμόμαστε κι εμείς από τις λεσβίες. Όλα τώρα οι περισσότεροι άντρες το έχουν γυρίσει εκεί. Αυτό αν θες να καταλήξεις. Αυτό είναι. Όχι, δεν ήθελα να καταλήξω εκεί. Και εύχομαι να μην το έχουν γυρίσει όλοι και πιστεύω δεν το έχουν γυρίσει όλοι. Μην το λες. Όλοι. Περισσότεροι. Εντάξει, εσείς το βλέπετε. Εσείς το βλέπετε. Πραγματικά δεν μπορούμε να το εισπράξουμε εμείς. Εισπράττετε εσείς όπως εμείς πράξουμε εσείς. Στην εποχή έχει χαθεί η επικοινωνία το τσιγάρι. Ναι, ότι μέσω πλέον δεν μιλάμε τετατέτ, μιλάμε μέσω φουμπού, ναι. Μέσω γραπτών μηνυμάτων. Ναι, και κάνουμε και έρωτα μέσω γραπτών μέσα. Ναι. Ωραία. Αυτό. Όπως το λένε cyber στη σημερινή εποχή. Ναι. Cyber sex. Έχω ξαναπεί μια περίπτωση που μια φίλη να βάλει μια πολύ ωραία γυναίκα τη μιλάει και μου λέει να σου πω κάτι λίγο. Εγώ μου λέει δεν με νοιάζει από τότε που χώρισα, διότι μπαίνω μένα σε ένα παιχνίδι στην Αμερική και βάζω το ρόλο που θέλω με δέρνια μου κάνει και κάνει. Και λέω, α, μην τη μιλά άλλο, μου αρέσει. Ξέρετε, δεν την έψηνα εγώ τη γυναίκα αυτή. Απλώ καταλάβει την ψυχολογία. Οπότε πώ έχει αντικαταστήσει το αληθινό ερωτικό. Το μπαίνω σε ένα παιχνίδι, λέει, και βλέπω εκεί πέρα ότι με δένει κάποιο μου κάνει άλλο. Σε αυτές, τι θέση έχεις πάνω σε αυτά τα θέματα? Δεν τα βρίσκω λογικά, τα βρίσκω αριστημένα. Και αυτό, ξέρεις κάτι, αυτά τα πράγματα που νομίζουμε πως είναι in και είμαστε προχωρημένοι να μπαίνουν μέσα και να μας μιλά από εκεί ένας άλλος. Είναι το ίδιο το live τώρα. Είναι δυνατόν τώρα μαλακή. Με το να έχω μία οθόνη και πίσω από την οθόνη να είναι ένα... Ναι ρε γαμώτο, δεν νομίζω παιδιά ότι... Τι αγγίζω, μπορώ να... Εγώ θέλω να αγγίζω τον άνθρωπο που συμμετέχω. Έτσι είναι, έτσι είναι. Όσο και αν είμαστε όλοι, Κατερίνα μου, όλοι, για μην κρυμώσετε το δάχτυλό μας, λίγο πορνική στη σκέψη ή ένα άλλο πρόσωπο εκεί που ψινόμαστε, που ψήνουμε, να λέω θα γούσταρα μια μέρα να κάνω ένα παιχνίδι τηλεφωνικό μαζί της, μαζί ή να είναι για λίγο να τη δώσει ένα εικόνα. Έχει μέτρο, λέτε. Έτσι, αλλά όχι όμως θέλεις να γίνει, λες και είναι αεροπηδάμε, αεροπηδιόμαστε. Βγάλε λοιπόν, φωτογραφία, στείλτε μου, κάντε μου έτσι, κάντε μου αλλιώς. Ναι. Και ενώ message. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Στην. Ο Χαράλαμπος μόνο γράφει. Χαράλαμπε για να γράφει, πάει να πει πως δεν υπάρχει πρόβλημα στο chat. Και μου γράφει. Δεν πειράζει. Δηλαδή δεν υπάρχει ερώτηση εδώ. Δεν υπάρχει ερώτηση. Υπάρχει κάτι, δεν τίποτα λέει. Άρα, αλλά τι γράφει. Message again. Γράψε μου και ελληνικά. Χαράλαμπε έγραφε πολύ ωραία πριν. Με ελληνικά κεφαλαία. Μην μου γράφετε λατινικά μικρά. Λίγο ακόμη κουβεντούλα πάνω στο Face. Στο Face είναι καλό για τη δουλειά σας. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Ότι μπορείς να διαφημίσεις τα τραγούδια σου, ναι. Τις εμφανίσεις σου. Είναι καλό. Αυτό ναι. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση μονάχα. Νομίζω πως έχουμε πολλούς φίλους χιλιάδες και στην ουσία σαν πράξη ενεργά είναι ελάχιστη. Δηλαδή λέμε εδώ μέσα, έχεις 2.000. Δεν θα είναι και όλοι γνωστοί σου, υπάρχουν και άγνωστα άτομα που μιλάς. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω, το ότι αυτό το 2.000 πόσο πλασματικό, πόσο ψεύτικο είναι. Δηλαδή επειδή έχουμε κάποιους και μέσα, μιλάς, δεν είναι δηλαδή να είναι δύναμη ουσίας. Υπάρχουν άτομα που εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί τους. Ναι. Έχω δεχτεί τα αιτήματά τους και δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί τους. Έτσι κι εγώ.
Και ξέρεις τι νιώθω μερικές φορές. Δεν ξέρεις πού να κατηγορήσεις. Δηλαδή εσύ είσαι καλλιτέχνη και πας να τραγουδήσεις. Και λες, καλά ρε πες. Ούτε like δεν μου κάνουν κάποιοι. Δεν ξέρουμε αν μπαίνουν συνέχεια μέσα να δίνουν παρόν. Μήπως είναι κάποια ενεργή, δυναμική και άλλοι δεν είναι. Δεν είναι και... υποχρεωμένοι να μου κάνουν like. Μιλάω για μένα. Ναι, ναι, ναι. Δεν υποχρεωμένοι κανένα, δεν είναι υποχρεωμένο. Όχι, άλλο λέω. Και εγώ δεν κάνω σε όλου like. Κάνω ναι. σε κάποια. Όχι, σε αυτό έχει δίκιο. Λέω τώρα. Μήπως χίλιοι όμως είναι τελείως στον κόσμο τη ομαλακία του έχω πει να μην υπάρχουν καθόλου. Ή εσύ, εγώ και όλοι μας. Εμένα προσωπικά, το να τους έχω φίλους δεν με ενοχλεί. Το να τους έχω φίλους στο Facebook, στη ναι. Δεν με ενοχλούν εμένα προσωπικά. Δεν ενοχλούν. Εάν εσύ έφτασες στο Zenith και αφήνεις άλλους έξω και είναι ανενεργία, άλλοι 500 φίλοι. Εντάξει, δεν μπορώ να τους έχω... Κάποιους θα τους έχω φίλους, κάποιους θα τους έχω. Να κάνω. Θα πρέπει να τους έχω όλους. Ωραία. Αυτούς που υποτίθεται πως έχεις φίλους, όχι εσύ ρε κατένα, λέω γενικά, αυτούς που υποτίθεται έχουν φίλους και δεν έχουμε δώσει ποτέ παρόν ο ένας τον άλλον. Μήπως είναι πιο άξιστα από αυτούς τώρα να μπουν και μας το κυνηγάνε. Δεν ξέρω τώρα. Όσοι... Το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό. Κάποιους που τους δέχομαι, που τους δέχομαι μπορεί να είναι... πώς θα το θέσω τώρα. Ναι, δηλαδή λέω, κάποιους αξίζει να τους έχουμε. Και εγώ πάλι να με έχει κάποιος μήπως του είμαι άπιστος. Κοίταξε, δεν κάνω κρίση εγώ σαν ηλίας. Δεν κάθομαι τώρα στη διαδικασία να πω ποιοι μου χρειάζονται και ποιοι δεν μου χρειάζονται, ποιοι μου κάνουν like και ποιοι δεν μου κάνουν. Δεν είναι το like. Είναι σαν αυτό τον άνθρωπο που έκανα εγώ ρε παιδί μια μέρα στον τάδε. Ναι. Σε έναν άνθρωπο, το γούσταρα. Τι του έκανε εκεί και μετά δεν έδωσα ποτέ παρόν. Νιώθω τύψεις εγώ που δεν έχω δώσει παρόν. Όχι, εγώ δεν το θεωρώ έτσι. Είναι. Πώς έλεγε να είμαστε πιο ήρεμοι. Είναι δημοκρατία, έχουμε δημοκρατία, ο καθένας χρειάζεται όπως θέλει. Ναι, μήπως θα μας πει ο άχρηστος. Μήπως είμαι άχρηστος σε κάποιους ανθρώπους που υποτίθεται πως με επιλέξανε και πρέπει να ούτε ένα λάκκο. Δεν θα κάτσω στους 5.000 που έχω φίλους εδώ τώρα γιατί τον επέλεξα και αν έκανα καλό που τον επέλεξα. Τότε γιατί να τους έχω. Γιατί να με έχουν. Και να έχουμε ένα μεγάλο αριθμό φίλων. Αυτό είναι το κακό. Αυτό λέω ότι πόσο πλασματική, αυτό ήθελα να καταλήξω. Ότι πόσο λέμε ότι έχουμε χωρίς να έχουμε και χωρίς να δίνουμε παρόν να μας δίνουν. Αντέθετα, όταν έχει κάποιο και λε, πόρε πω αυτή η 300-500 ευρώ, πού τι γίνεται. Δεν μπορούν τώρα και οι 5.000 να σου δίνουν παρόν σε ό,τι κοινοποιεί και ό,τι κάνει. Ναι. Εντάξει. Εσύ γιατί με γράφει και δεν κάνει καμιά. Εγώ. Τι να κάνω. Τι κάνω τώρα, πώ το έφερα γύρω-γύρω. Εσύ γιατί κάνει like. Δεν έτυχε. Εγώ γιατί σου κάνω. Δεν είμαι. Συγγνώμη, ρε. Να σου πω κάτι. Εγώ γιατί σου κάνω. Δεν ασχολούμαι πολύ με το Facebook. Εγώ γιατί σου κάνω. Όσο αφορά τη δουλειά μου. Ωραία, όταν σε βλέπω και κάνει για τη δουλειά σου, γιατί εγώ σου κάνω like. Γιατί σε θαυμαστή. Τίποτα. Ωραίο είναι. Πολύ μου άρεσε το παιχνίδι. Τι θαυμαστή. Ωραίο είναι. Ωραίο είναι. Λοιπόν. Ποιο πρώτα κάνει το όλο μου έτοιμο. Τώρα θα σου κάνω ναι, κάτι. Πλάκα σου κάνω μόλι σιγά να μου. Λοιπόν, παιδιά, ωραία περνάμε. Ωραία κάνουμε ένα άλλο φράγμα μέχρι τώρα. Ωρα Ελλάδος 12 και. Όπω, 12 και 19. Ναι, σε λίγο θα τελειώνουμε. Πες μου, όταν θα τελειώνεις, θέλω και να το δικό σου τραγούδι, μην το ξεχάσεις, έτσι θα δείξω τίτλους. Θα μου πεις λίγο το δικό σου τραγούδι. Δηλαδή, θα σκεφτείς λίγο τα λόγια, κάνεις σκέψη που είπες, ρημαδιό, Έτσι λέγεται ο τίτλος, ναι. Ρημαδιό, γιατί θέλω να ακούσω και τα λόγια σου, να δω τι έγραψες. Έγραψες ωραία πράγματα. Είμαι... Δεν το θυμάμαι. Να σου πω, ήσουν επηρεασμένοι από, από κάποια καταστασιακά και λες. Ναι, όλα τα πράγματα από εκεί και όλα ήταν, είναι. Ήταν. Κάτι είπε ότι μπερδεύτηκε κάποιο και τη λες αντίπειρο αυτό που μας έκανε να πιω τη ζωή. Όλα τα τραγούδια γράφονται τώρα από καταστάσεις, από βιώματα. Όλα. Τα περισσότερα. Ναι. Και φέρνουν ανάλογα. Κάτσε κάποιο γράφει κάτι, παιδιά. 321. Γράφει, ρωτάει. Δεν ξέρω τι, δεν ξέρω παιδιά, είναι γραμμένο εκεί που είναι να έρχονται λόγια. Αν σε έχει συμβεί κάτι στο chat, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Έκανα μία ανανέωση και δεν πειράζει τώρα, είναι ωραίος ο λόγος. Και στο κάτω-κάτω, αυτοί που βλέπουν μας διαφέρουν και να είστε καλά, ο κόσμος που είναι μέσα και που σιγά μη συμμετέχει, όποιος γουστάρει πολύ βράδυ. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που μας παρακολούθησε. Δεν έχουμε τελειώσει. Εντάξει. Όσα σχόλια κάναν, είτε ήταν αρνητικά, ήταν θετικά. Πολύ καλά. Ήταν πάρα πολύ καλά. Και. Συμμετείχαν και στη συζήτησή μα. Βεβαίω συμμετείχαν και κάποια στιγμή ξαφανιστήκαν, γιατί μπορεί και να μην φταίνε και να φταίει. Καταρίνα,
να κουβεντιάσουμε λίγο ακόμη για θέμα που δεν έχουμε κουβεντιάσει. Όπως? Για τους άντρες. Αχ, τι να πούμε. Τι να πούμε για τους άντρες. Τι να πούμε για τους άντρες. Τους ξέρεις τους άντρες. Τι πιστεύεις έτσι με το χέρι στην καρδιά. Σαν επειδεία. Σε κλείσουν κάτι. Δηλαδή κάθε φορά που μπορείς κάπου να πούμε και φίλοι. Είναι απρόβλεπτοι οι άντρες. Γενικά κάποιοι. Δηλαδή άλλα περιμένεις και άλλα σου βγαίνουν. Σίγουρα. Η ζωή μας κάνει συνέχεια εμπειρίες. Σίγουρα, ναι. Μα όλη η ζωή μας είναι μια εμπειρία. Μάλλον η ζωή μας είναι γεμάτη από εμπειρίες. Έχεις διαψευστεί από παιδιά που περίμενες να διαψευστείς ή από ανθρώπους εννοώ ή από αυτούς που δεν περίμενες. Εννοείς από συντρόφους ή από φίλους. Όχι από φίλους, ιδιωτικά θα λέγω. Με ενδιαφέρει λίγο ερωτικά να το σκεφτεί. Συντρόφους, εννοείς να τους γνώρισα αλλιώς και να μου βγήκαν στην πορεία αλλιώς. Ναι, ναι, να περίμενες τον τόπρο, το μάκικο, να περίμενες το ότι είναι το καλό παιδί. Το, ναι, πλέον, το καλό παιδί να σου βγει κάθαρμα. Από κάθαρμα να σου βγει καλό παιδί. Κάθαρμα. Δεν θα έκανε και παρέα. Να βγουν ζηλιάρδες, εντάξει, ναι. Υπερβολικά ζηλιάρδες, ναι, να έχω. Προβλήματα. Και προβλήματα, ναι. Έχει ζήσει δηλαδή πολύ πρόβλημα με τη ζήλια. Ναι. Δηλαδή το πιο ακραίο που σου έχουν κάνει είναι ψηλοπράγματα ή μιλάμε να έχει περάσει κανένα λούκι ζήλια. Ζήλια, να σηκώσει χέρι. Μέσα στο μαγαζί που δουλεύω. Εντάξει. Μέσα στο μαγαζί που δουλεύει. Για την ακρίβεια έξω από το μαγαζί. Που μας είδε μόνο ο μέτρο. Να σου πω, μετά από το κέντρο, ήταν μέσα και έβλεπε και είδε πώς μίλησες κάπου, γιατί το κάπως ζήλια, πώς μίλησες, Ναι, κοίτα, υπάρχει και υπερβολική ζήλια η αρρωστημένη, υπάρχει και η ζήλια που έχει ένα μέτρο. Που έχει ενδιαφέρον και που λες με ενδιαφέρει αυτό το ναι. Ενδιαφέρον. Ήταν η αρχή της σχέσης και όταν είναι η αρχή, σίγουρα υπάρχουν και κάποιες αρρωστημένες σχέσεις και ζήλιες. Δεν μου λες πώς θα αντέχεις αυτό από τη ζήλια, πώς την αντιμετωπίζεις. Δηλαδή, δέχεσαι οποιοδήποτε συγχωρεί, δηλαδή αν σου κόψει χέρι, πάνε πει ότι είναι τρελαμένο. Επόμενο. Εδώ ζηλεύουν όταν μιλά με κάποιον. Γιατί η δουλειά μου έχει να κάνει οι περισσότεροι που χαμόνε που έρχονται είναι άντρε. Δημόσια σχέση, φυσικά. Οι περισσότεροι που έρχονται και συναναστρέφονται σε αυτήν την δουλειά είναι άντρε. Σωστό. Πώ θα κάνει να πει. Δεν μπορώ να μην κάτσω με του ανθρώπου που έχουν. Μου έχουν προσφέρει κάποια λουλούδια που του ξέρω χρόνια που με έχουν στηρίξει, που από αυτού του ανθρώπου εγώ έχω βγάλει το μεροκάματό μου. Σωστό. Που πρέπει να είσαι ευγενική, ναι. Δεν μπορεί να είσαι γαϊδούρα. Έτσι μου εξήγησε κάποιοι φίλοι μου και θα με αγκαλιάσουν. Σωστό. Σωστό. Θα με λέει και θα γελάσουν. Σωστά. Τι να κάνω, θα του πω, μη μου γελάς γιατί πίσω είναι ο σύντροφος. Ναι, ναι. Πιστεύω πως έχουμε χάσει καριέρα και έχουμε πάθει μεγάλα κακά. Αλλά μπορώ να σου πω ότι και σε κάποιους φίλους μου πελάτες έχω φιλεστρευτεί ότι έχω σχέση. Σε κάποιου φίλου που έχει. Του έχω πιστευτεί ότι είμαι σε σχέση. Έχεις, σωστά, ναι. σωστά. Το ξέρουν, δηλαδή δεν το κρύβα. Σωστά. Οπότε θες να πεις ότι και η ζήλια δεν είχε νόημα αφού έβλεπε το ότι. Ναι, αλλά αυτό δεν ήξερε τι. Εγώ του λέω ότι οι φίλοι μου, οι πελάτες ξέρουν ότι έχω σχέση. Δεν ξέρουν ότι είσαι εσύ που κάθεσαι πίσω. Σωστά. Αλλά σωστά. Ξέρουν ότι έχω σχέση. Εγώ πιστεύω, Κατερίνα, κάτι. Και όταν μου πει τη γνώμη σου πάνω σε αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα σε μία τραγουδίστρια. Και σε τραγουδιστή, αλλά σε τραγουδιστή, να έχει ιδιωτικά, αν θέλει να προστατεύσει τη γυναίκα που πάει ακόμη και στο κέντρο και κάθεται πολλές ώρες. Πρέπει η γυναίκα αυτή να νιώθει ελεύθερη, Κατερίνα. Εγώ έτσι το έχω ζήσει στον χώρο. Δηλαδή, σαν κύριος να πάει για λίγο. Όχι μόνο για σένα, δεν λέω τη δική σου περίπτωση στον άντρα. Λέω γενικά ότι έχουν τραβήξει γυναίκες που έχουν χάσει πορεία. Δουλειάς, ακριβώς. Βλέπω τώρα το βλέπω μια κούκλα κάπου. Δεν μπορεί να με βλέπουν τα βράδια, ξέρω πως είναι φίλοι. Μια φωνάρα, θα σου πω μετά. Λοιπόν, είναι ένας τύπος. Μια φωνή θεϊκή. Μια ωραία γυναίκα. Πώς την έχει πλαπλαδιάσει και τον ακούει. Λέει, με πήρανε στο πες μου το φορό κέντρο μου, που έσκησε η Ρωμαία. Πώς το λέμε και το παραδιακό, το μεγάλο που έκανε η. Τι φαντασία. Μεγάλη επιτυχία, όχι. Ένα κέντρο που έσχισε με τη γυναίκα του Τρομαίου. Τρομαίου, δεν είπε που τραγούδαει κάποτε που ανέβαινε πολλά χρόνια πολύ, πολύ δυνατά. Η Άτζελα, δεν ξέρω. Όχι την Άτζελα, μόνο. Πώ τι λένε αυτό ένα όνομα που ανέβηκε φοβερά που πήγε μετά. Τώρα τελευταία είχα δει. Μια τόπο εκεί πέρα στο Ρωμαίο, εκεί πέρα είναι που είναι προ την παραλία του Ρωμαίου. Εκεί μέσα είναι. Πολλά είναι στην παραλία. Λοιπόν, στο μαγαζί, με πήραν λέει και τρίτη μέρα με διώξανε. Όχι, λέω το κρούσμα. Λέει, με πήραν, λέω, φωνάρα, μου είπαν αυτό. Λέω να κάνω μια ερώτηση. Ήξερα πώς θα γίνει αντιπαθητικός. Ο Γιάννης έρχεται μαζί σου.
Ναι, μου λέει κάθε βράδυ εκεί. Την πρώτη μέρα, δεν ξεπερίμενε τι έξι. Πολύ σε κρατήσαν τι μέρε. Φρίκε ο τύπο. Κάνει κακό στη γυναίκα, λέω. Κάνει κακό, ρε, τη στάβει. Γι' αυτό την κρατάνε. Κοίτα, να, το να δεν γίνεται να έρχεται συνέχεια, ρε Κατέρινα. Το να κάθεται. Θα σε περιμένει να πάρει. Ναι. Το να κάθεται σε ένα τραπέζι. Ναι. Και να μην ενοχλεί. Αυτό δεν μα πειράζει. Σε πειράζει. Θέλω να σου πω γιατί. Έχω ελευθερία κινήσεων. Αυτό θέλω. Ένα αυτό. Πώ θα παίρνει εσύ αυθόρμητα που γουστάρει έναν. Δεν θα το παίξει που ήταν ήσυχα, Κατέρινα. Τη μιλάω σκυρά, εγώ είμαι επαγγελματία και ρεαλιστή. Και θέλω να κάνει μια κίνηση. Ω, καλά, θα τα κοιτά. Πρέπει να παίξουμε κάποιου πολλά. Μην λέμε τώρα, μαλακή. Και τι είναι, θα απαιτήσει επειδή έπαιξε. Να είμαι καθαρόμοιο. Και ένα δεύτερο. Δεν μου λε κάτι. Εδώ έβαζε το χέρι του ένα φίλο μου έτσι και έλεγε ο σύντροφο που είχα την εποχή εκεί. Στην εκεί. Έλεγε στο σερβιτόρο, πήγαινε. Να πει να κατεβάσει το πίνακα. Πήγαινε πέστη να του πει αυτό. Αρρώστια. Δεν μου λε κάτι άλλο τώρα, Κατέρινα. Πα σε ένα μαγαζί και σε καλό χαρτί. Και εσύ θέλει να παίξει το δικό σου ρόλο με το μαλάκα το αφεντικό, επειδή είναι όλοι του πώ θα χτυπήσουν κανένα γυναίκα. Και δεν θέλει να δείχνει ότι έχει κάτι γιατί νιώθει ωραία. Σίγουρα. Και κινεί ωραία. Όταν έχει έναν εκεί, σε λίγο αυτό που είναι οι λιγούρδε μερικοί στα κέντρα, θα σε διώξουν να καταλάβει γιατί. Να είναι αυτό ένα θέμα. Τι, όχι ένα θέμα. Σα πονάω, σου μιλάει κάποιο που κάνει ιδιωτικά με δύο γυναίκε τη νύχτα και μου λέει, α πω, λέω, δεν έρχομαι. Αν δεν μου είσαι, δεν πατάω μέσα, μπορεί να το καταλάβει. Δεν έρχομαι. Σου μιλάω ειλικρινά. Και έμπαινα μέσα λοιπόν και έκανα πω μιλάω για δουλειά τρία λεπτά και μου έκανα πάρα το πόδι. Μην δε κάτσε να δω το τραγούδι και έλεγε λοιπόν. Καληνύχτα και μου έκανα. Γιατί δεν έρχεσαι. Γιατί δεν είμαι άλλα και να σου κάνω κακό στη δουλειά. Τι να κάτσω εκεί πέρα, να έρθει μετά που μου άρεσε δύο φορέ να κουβεντιάσω. Πρέπει να σεβαστεί το όλο το μεροκάματο. Διότι εκεί πέρα παίζει. Δεν βλέπουν όλοι έτσι. Μπορώ να το καταλάβω. Όχι κανένα. Εκεί πρέπει να το καταλάβουν και άντρε και γυναίκε ότι θέλουν μία. Θέλει μια ελευθερία, το γνωρίζω και εγώ στα ιδιωτικά μου, άλλαξε την Παναγία. Ξέρω. Μια ελευθερία την οποία εγώ θα τιμήσω το πρόσωπο αυτό να την προσέχω και να μην κάνω καταστάσει. Έχει και εγώ να ζηλέψω έτσι και να είμαι. Να ζηλέψουμε. Με άνθρωπο που έχει νυχτερινό μέλλον. Ωραία. Και να του κάνω και εγώ σκηνή. Να μην κάνω σκηνή. Μέχρι ένα σημείο. Δεν χρειάζεται πολύ. Γιατί. Διότι εάν αυτό σε επιλέξει εσένα, αυτό θα κάνει να μην κάνει και να σε έχει. Μετά που έχουμε το σαράκι μα και μα τρώει και με στην κλάδα. Δεν έχω κάνει ποτέ σε γυναίκα. Σου μιλάω και ειδικά στο επαγγελματικό χώρο. Ξέρετε, θέλω να έχει την ελευθερία και να με επιλέγει. Εξάλλου, για να με κάνει παρέα αυτή, πάνε να πει ότι με κουστάει. Θα πάω να κοιτάξω όταν μου την κάνει, άμα θέλω να μου την κάνει. Και όταν κάνουμε την ίδια δουλειά και είμαστε στη νύχτα και οι δύο. Θέλει προσοχή να με. Θέλει προσοχή, δεν ξέρω γιατί. Χαλάβε, το έχει γυρίσει λίγο να γράψει συνέχεια χωρίς να γράψει τίποτα. Δεν μου λέει τίποτα. Εσύ γράψε κάτι ή όχι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά το ωραίο, ένα πολύ μεγάλο θέμα θίξα. Και επειδή ταλανίζει σχέσεις και σχέσεις και θέλει πάρα πολύ προσεκτική ο καλλιτεχνικός χώρος, έχουμε πληρώσει όλη και καριέρα μας μέσα από ένα κονσέπτ. Κάνεις μια σχέση και λες, πρέπει, δεν μπορώ να κινηθώ. Άσε με μωρή να υπερτώ ελεύθερα ή μωρέ, μαλάκα. Και εγώ θα είμαι πιο πιστός, πιο πιστή. Υπάρχουν στιγμές που μπορεί να τους λες την αλήθεια ότι θα πάω εκεί, να λες στους συντρόφους ότι εγώ έχω ραντεβού επαγγελματικό. Και να λέει, ξέρω. Όχι, θα πας με γκόμενο. Εκεί τι κάνεις. Δηλαδή, τους λες την αλήθεια, τους πειράζει. Δεν σε πιστεύουν. Τους λες ψέματα, πάλι έχουν πρόβλημα. Ναι. Τι να κάνεις. Γιατί θέλουν ψέματα. Θέλουν ψέματα. Δεν ξέρουν πολύ το τόπρο. Το ωραίο είναι στα καλλιτεχνικά πράγματα. Καλύτερα να λέω, δεν με νοιάζει. Στα καλλιτεχνικά πράγματα, όσο γίνεται βοήθεια. Γιατί κάνουμε ένα επάγγελμα καταραμένο. Οι σύντροφοι, κάποιοι σύντροφοι δεν μπορούν να με βοηθήσουν να επαγγελματικά σε κάποια θέματα. Βοήθεια σε αυτά! Να με στην ελευθερία! Ναι. Δεν κατάλαβε. Ναι, να πηγαίνει και την βγει. Ναι, και στο κάτω-κάτω θα σου κάνει. Λέω το κεφάλι μου, όχι η Κατερίνα. Δεν μιλάω με την Κατερίνα τώρα, με οποιαδήποτε γυναίκα. Α πει, να σου πω κάτι. Πού θέλει να πάρει, δεν του είσαι. Ποιο κυρία θα είσαι από την ώρα που σου λέει. Λοιπόν, να σου πω κάτι, μην πα, μην κάνει. Ποιο πουστιά θα του κάνω. Το έχω κάνει σε γυναίκα. Λέω ρε, που είστε εντάξει, ρε, που είμαι μου σου πα τα τέτοια. Ε, όχι, ρε, που είστε. Ξέρετε, όταν σου λένε κάνει, έτσι λε, να κάνω τουλάχιστον την τραβά, αυτό που τραβά. Όπω το κάνω αυτό, όσο του λε, μην το κάνει και του τσιγκλά. Όποτε ήμουν ελεύθερο, Κατερίνα, όποτε ήμουν ελεύθερο, μια γυναίκα και μου είδα, έλεγα, αντέρε, θα την κάνω αυτή την πίσω τώρα σεξουαλ. Θα με μάγκα. Οπότε ένιω έτσι με πνιεί, λέω, ρε, που είστε τραβά αυτά χωρί να κάνω. Εάν δεν πει να κάνω. Εντάξει, α πούμε. Ψυχέ είναι, βγάζει το ψυχο εκεί. Να σαλώσει την Παναγία. Που δεν είναι ζήλια, όπως λες και εσύ, δείξαμε. Όλοι θα έχουμε κάνει κάποια λαθάκια. Να μην το παρατραβάμε και ειδικά στο καλλιτεχνικό χώρο. Θέλει προσοχή. Τα είσαι με ένα τραγουδιστή. Τραγουδιστής αυτός παίζει ένα παιχνίδι.
Δεν μπορεί να μην κάνει λίγο το κορόιδο αφού ξέρει και είστε πάλι. Πρέπει να κάνει λίγο. Θα πάει κάτω, θα ψήσει κάποιο, θα κάνει τα πώς μιλάει σε κάποιο, θα τον καψού, θα τον κολλάει. Άλλη. Τι θα κάνει, μα μην το ξέρει, θα κάνει, θα κάνει. Είτε γυναίκα είτε άντρα. Να σε φυλάξει τώρα. Εντάξει, είναι καταστάσεις μερικές που μπορεί να τα καταπιεί. Είναι και μερικές φορές που φουντώνει και λε να πάω τώρα να του την πω, να πάω να του κάνω λίγο ζημιά, να πάω να του κάνω λίγο ζήλια. Είναι... Γιατί θέλει να το βγάλει από μέσα σου, ρε παιδάκι μου, το πάχνει. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο παίζει με κόσμο, Κατέλη. Και μη σε προσβάλλει αυτό που λέει. Όλοι παίζουμε με κόσμο. Δεν μπορεί να μην μιλά γλυκά. Δεν μπορεί να μην βγαίνει. Και στη μέρα μπορεί να παίζει. Ακριβώς, παντού, παντού. Ο καθένα προφυλάσσει τον άλλο στα ιδιωτικά του, επειδή το θέλει αυτό ο ίδιο. Δεν σε πιέζει για αυτό. Άμα πιέσει, να σε προφυλάσσει. Λοιπόν, παιδιά, ώρα 12 και 31, κλείσαμε σχεδόν, αν και καθυστερήσαμε λίγο μέχρι να κάνουμε κάτι έτσι κοινοποιήσει. Καταρίνα, νομίζω πω φτάνουμε προ το τέλο. Θέλω, παρακαλώ πολύ, αν μου κάνει τη χάρη και θυμηθεί λίγο, θα ήθελα την ώρα που θα πούμε τα τελευταία λόγια στο τέλο να θυμηθεί λίγο ακόμη και το ρεφρενάκι στο τραγούδι εκείνο. Ακόμη όμω. Θα σου πω ποια στιγμή. Αφού πούμε, να σου πω, έχουμε κανένα θέμα που δεν κουβεντιάσαμε και που ήταν ωραίο σήμερα, έτσι, τα φρικουέτα, και θες να το κουβεντιάσουμε κάτι, μπορείς θες κάτι από όλα αυτά που είπαμε, κάτι να πεις εσύ, ήταν να πω για, μήπως να πούμε πάλι για το μαγαζί Red, είπαμε Red. Red Club, ναι. Red Club. Red Club, ελληνάδικο, καθαρά. Κάνουμε διάφορα πάρτι και live εκεί πέρα εμφανιζόμαστε κάποιες. Δεν έχω συγκεκριμένες μέρες, μπορεί κάποτε να είναι καθημερινή, μπορεί κάποια στιγμή να το κάνουμε Σάββατο. Είναι στο... Στον Γκάζι. Στον Γκάζι. Έτσι, ωραία. Ακριβώς δίπλα στο Βρώμικο. Έτσι λέγεται το μαγαζί. Ωραία, ωραία. Να κάνουμε την κουβέντα την καλή και να κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά, σχεδόν να τελειώσουμε. Θα πούμε τα τελευταία λόγια με την Κατερίνα και μετά θα τη πω, θα τη ζητήσω να μου πει αυτό. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί κλείσαμε τις περίπου αρκετά. Είναι και δύο ώρες παρά και τι έγινε. Εγώ ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί είχαμε αρκετά χρόνια να τα πούμε και ναι, μετά. Πραγματικά. Και είπαμε ωραία πράγματα, ζουμέρα, να μαθαίνει και ο κόσμο πράγματα που κρύβονται πίσω από αυτό, το κοσομασιό, το τάδε, την αγωνία, το ψυχολογική πίεση. Όλα. Είπαμε κάποιες αλήθειες. Αλήθεια όλα τα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ δίνω ραντεβού. Τη Δετάρτη το βράδυ έχω μια γυναίκα η οποία έχει ζήσει πολύ το Las Vegas. Η οποία θα μας πει πάρα πολλά χρόνια, επειδή έχει κάνει εκεί, επειδή έχει παντρευτεί εκεί, επειδή έχει ζήσει πολύ, επειδή έχει ζήσει πάρα πολύ τα μαγαζιά, θέλω μια σκιαγράφηση το αμερικάνικο τρόπο εκεί, ασύνδετη με τους Έλληνες, από το Las Vegas λοιπόν, και θα μας τα πει εδώ, θα είναι η Κατερίνα Νικολάτου, με μια εμπειρία έτσι τραγουδιστική, πάρα πολλά χρόνια εκεί, με άλλη κουβέντα, πέρα από πίστες ελληνικές και τέτοια, γιατί εκείνα θέλω να μάθω και την έχουμε καλεσμένη. Και τις επόμενες μέρες θα σου πω ένα όνομα δυνατό πάνω που είπα αυθόρμητα κάτι, το Ζαζόπουλο. Ένα παιδί που εκτιμώ πάρα πολύ. Το έχει πετύχει ποτέ να έχει συνεργαστεί. Ναι, δεν έχω συνεργαστεί με τον Αλέκο, αλλά επειδή πηγαίνω συχνά στο μαγαζί που δουλεύει, που είναι τώρα κόμπο. Είναι ονοματάρι. Είναι ο Θέμη. Είναι ο Θέμη, αλλά δεν είσαι φωνή. Άρα, άλλο παιδί είναι ο Θέμη. Βεβαίως. Με το Θέμη έχω συνεργαστεί, ναι, στο παρελθόν. Έτσι, ε. Με και τώρα πήγαμε και σε ένα εξτρά, στη Βόνιτσα. Έλα. Πήγαμε σε ένα εξτρά. Μπράβο, παιδί. Πολύ κόσμο. Έτσι, ε. Έτσι, ε. Μπράβο. Είναι φωνή, είναι τον εκτιμάνε. Και παίρνουμε κάτι να δικήσουμε. Είναι ο Θέμης. Είναι η Εύα Μίλη. Και είναι και η Εύα Μίλη. Να πούμε, μην φανεί, λες και το κάνει το πείτε να μην. Λοιπόν, παιδιά, αυτά για την Τετάρτη το βράδυ. Θα κάνουμε κοινοποίηση, ξέρουμε. Και πάμε λοιπόν να την ευχαριστήσω και μετά την ευχαρίστηση θέλω να ακούσω, γιατί έτσι θα πέσουν τίτλοι, να ακούσω από την Κατερίνα λίγο από το δικό τη τραγούδι. Και εγώ θα το κόψω την ώρα που θα έσαι τελειώσουμε, Κατερίνα. Εντάξει. Θα το πω τώρα δηλαδή. Ο... Λέει θα έρθω και θα τα σπάσω, θα γίνει μάκελιο, γιατί με τρώει ζήλια που δεν σε έχω εγώ. Αυτό είναι το ρεφρέν.